Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εκπομπή Αναλυτής και σήμερα κοντά σας έως και τις 4.30 θα είμαστε μαζί με την τρέχουσα επικαιρότητα, ξεκινώντας βεβαίως από την φνίδια επίσκεψη που είχαμε του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά στην Ξάνθη. Από χθες βρίσκεται στην Ξάνθη στις 6 το απόγευμα ο κύριος Χαρδαλιά σε μια έκτακτη επίσκεψή του. Συμμετείχε σήμερα το πρωί σε ευρεία σύσκεψη, να σας ενημερώσω, με το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση όσον αφορά την περιοχή του Δροσερού συγκεκριμένα, όπου διαπιστώθηκε κρούσμα σε βρέφος μόλις 15 μηνών. Είναι πάρα πολύ πιθανόν, σχεδόν βέβαιο, ότι στις 6 το απόγευμα στην τακτική πλέον ενημέρωση των κυρίων Τσιόδρα και Χαρδαλιά, ότι θα έχουμε την ανακοίνωση και την επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για το ότι θα τεθεί σε καραντίνα ο οικισμός των Ρωμά στην Ξάνθη, ο οικισμός Δροσερό. 334 δείγματα ελήφθησαν από τον συγκεκριμένο οικισμό από τις 8 παρατέταρτο σήμερα το πρωί. Τα δείγματα αυτά θα μεταφερθούν στην Αθήνα, όπου και στη συνέχεια εντός των επόμενων ωρών, 48 είναι το περιθώριο, το 48 ωρών είναι το περιθώριο που θα γνωρίζουμε όλοι μας τι γίνεται με τον οικισμό των Ρωμά στην Ξάνθη. Βεβαίως υπάρχουν και δείγματα και κρούσματα ευρύτερα του νομού της Ξάνθης, πέρα από τον ορεινό όγκο. Στον ορεινό όγκο βέβαια ο κ. Χαρδαλιάς είχε βρεθεί προημερών, όπου μάλιστα συνέστησε και καραντίνα επιπλέον μίας εβδομάδος. Το ίδιο ισχύει και για τον νομό της και για την πόλη της Ξάνθης και για το Δήμο της Ξάνθης. Τώρα, όσον αφορά τον οικισμό των Ρωμά στο Δροσερό, είναι μια ιδιόμορφη έτσι περιοχή που χρήζει και ιδιαίτερης προσοχής και από την Δημοτική Αρχή. Και βεβαίως και όλους έχουν γίνει και οι κατάλληλοι, αν θέλετε, και οι κατάλληλες απολυμάνσεις στον συγκεκριμένο οικισμό. Ευτυχώς όλοι οι κάτοικοι του συγκεκριμένου οικισμού δώσαν αυτό το δείγμα. Υπήρχε συνεργασία της όλης έτσι επιχείρησης στον οικισμό των Ρωμά. Να πω ότι ήταν ο αντιδήμαρχος ο κύριος Μανώλης Φανουράκης καθοδήγησε και το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, έτσι ώστε να ληφθούν τα συγκεκριμένα δείγματα. Βέβαια, από χθες το βράδυ η Δημοτική Αρχή της Ξάνθης εκεί φρόντισε να ενημερώσει τον συγκεκριμένο οικισμό, ανακοινώνοντας και στην τουρκική γλώσσα ότι θα πρέπει κάτοικοι να παραμείνουν στα σπίτια τους, να μην μετακινηθούν. Διέρεαν βέβαια πληροφορίες ότι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι θα έχουν φύγει από τον οικισμό για να μην μπουν σε καραντίνα. Εμείς βρεθήκαμε σήμερα το πρωί εκεί, από το πρωί μάλιστα είμαστε εκεί. Κάποιοι άλλοι λείπαν από τον οικισμό και στην διάρκεια του ελέγχου έτσι των αστυνομικών αρχών, δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε και τα πλάνα που έχουμε από το ρεπορτάζ, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στο βραδινό δελτίο ειδήσεων. Κάποια λοιπόν επέστρεφαν στον οικισμό, του ζητήθηκαν τα σχετικά έγγραφα που πρέπει να έχουν, δεν τα είχαν οι κάτοικοι. Φρουρείται αυτή τη στιγμή ο οικισμός, κανείς δεν μπορεί να μπει στον οικισμό, κανείς δεν μπορεί να βγει παρά μόνον εάν είναι κάτοικος. Τώρα, όσον αφορά τα τρόφιμα, τα φάρμακα και όλη αυτή τη διαδικασία, όλα τα απαραίτητα δηλαδή, τα έχουν αναλάβει εκεί οι αρχές. Από την άλλη βέβαια υπάρχουν και κάποια κρούσματα που είχαμε από την περιοχή του Δήμου Τοπίρου στο νομό της Ξάνθης και πάλι, και εκεί υπάρχει, αν θέλετε, μία ανησυχία. Ιδιαίτερα υψηλός αριθμός των κρούσματων, στα 29 μέχρι και σήμερα τα θετικά
κρούσματα κορονοϊού στην Ξάνθη, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και του βρέφους μόλις 15 μηνών, το οποίο βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό. Η Δημοτική Αρχή της Ξάνθης, όπως μας είπε και εκεί ο Δήμαρχος και οι λοιπές αρχές, βρέθηκαν σε επαφή με τον συγκεκριμένο, με την οικογένεια του βρέφους, για να δούμε εάν θα υπάρχουν περαιτέρω εξέλιξεις. Τώρα, πάμε να δούμε και την αποκλειστική δήλωση που έκανε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Χαρδαλιάς, στο ένα channel, όσον αφορά την ευνίδια αυτή επίσκεψή του στην περιοχή. Λοιπόν, καταρχήν δύο λόγια για την επίσκεψή σας εδώ στην Ξάνθη. Το λόγο, δεν ξέρω αν έχετε επισκεφθεί και το Δροσερό, την περιοχή δηλαδή, όπου βρέθηκε το κρούσμα με το βρέφος. Ναι, υπήρχε ένα έντονο επιδημιολογικό φορτίο στην περιοχή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το παρακολουθούσαμε. Το καινούριο κρούσμα στο Δροσερό σήμανε συναγερμό των θάλαμο επιχειρήσεων των δικών μας. Από χθες είμαστε εδώ με τα συνεργεία του ΕΟΔΗ. Ήδη ολοκληρώνεται η δειγματοληπτική έλεγχη που κάνουμε, αντιπροσωπευτική βέβαια, σε όλη την κοινότητα. Επιστρέφουμε στην Αθήνα και με βάση τα αποτελέσματα και σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο και με τους Δημάρχους, θα έλεγα, διότι δεν είναι θέμα της Ξάνθης μόνο, αλλά και τον Περιφερειάρχη, αν χρειαστεί να προχωρήσουμε σε κάποια μέτρα, θα προχωρήσουμε. Σε καραντίνα δηλαδή, αν θα τεθεί ο οικισμός? Όχι, όχι, δεν υπάρχουν οριζόντιες προσεγγίσεις. Εξαρτάται που αν βρεθούν κρούσματα, πού θα βρεθούν τα κρούσματα, ποια είναι τα πραγματικά χαρακτηριστικά, τα χωροταξικά του κλάστερ, το οποίο θα βρεθούν τα κρούσματα. Είναι μια σύνθετη διαδικασία η οποία προκύπτει από έναν αλγόριθμο και σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο και τους υπολείπους θα κάνουν το καλύτερο που είναι δυνατό προκειμένου να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία. Δόθηκε πριν λίγο μια τεράστια επιχείρηση που από χτες το βράδυ έχει οργανωθεί με 335 δείγματα μέσα στον μεγάλο οικισμό στο Δροσερό. Αντιπροσωπευτικότητα υπάρχει σε όλα τα δείγματα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα αυτά θα αποτελέσουν και την βάση των σκέψεων που έχουμε για την επόμενη μέρα για την ευρύτερη περιοχή. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και με τον Δήμο και τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη, όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που δειγματικά τις τελευταίες ώρες λειτουργήσαμε μαζί με τους διαμεσολαβητές, έτσι ώστε να μπορέσουμε σε άμεσο χρόνο να πάρουμε τα δείγματα αυτά. Αυτό που ζητά από την ευρύτερη περιοχή, από όλους τους κατοίκους, είναι να μείνουν στο σπίτι τους. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Υπάρχει έντονο επιδημιολογικό φορτίο στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό είναι που μας κινητοποίησε από χθες για να βρεθούμε εδώ πέρα. Δεν χρειαζόμαστε νέες εστίες. Αν υπάρχουν νέες εστίες, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πάρουμε εκείνα τα μέτρα. Ό,τι μέτρο παίρνουμε είναι για να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία. Δεν χρειάζεται, δεν είναι καιρός ούτε για συνωμοσιολογίες, ούτε για θεωρίες. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια σε όλη την Ελλάδα, η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και όπου υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα, πρέπει να τα λύγουμε, να μην αφήνουμε να υπάρχει εξάπλωση του ιού. Ανοιχτό το ενδεχόμενο καραντίνα. Ξέρετε κάτι, όλα τα μέτρα είναι ανοιχτά σε όλη την Ελλάδα. Όπου υπάρχει ζήτημα, προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά δεν υπάρχουν οριζόντια ζητήματα. Έχει να κάνει με τη χωροταξία, έχει να κάνει με τα δεδομένα, έχει να κάνει με μια σειρά πραγμάτων τα οποία τα αξιολογούμε ώστε να πάρουμε συγκεκριμένες αποφάσεις. Πότε περιμένουμε τα αποτελέσματα? Πιστεύω σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί θα είμαστε έτοιμοι. Ήδη φεύγουν για τα εργαστήρια. Τα έκτακτα μέτρα θα συνεχίσουν. Μόνο για το Δροσερό και για το Δήμο το Πύρου, θα το εξετάσετε το τι μέτρα θα λάβετε? Παιδιά, σας ξαναλέω. Μην μπαίνουμε σε μια περιπτωσιολογία η οποία δεν βοηθάει. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει. Αντιμετωπίζουμε συνολικά την περιοχή ως επιδημιολογικό φορτίο και φαινόμενο. Δεν θέλουμε να υπάρξουν πολλαπλασιαστές. Για να γίνει αυτό, πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους που έχουν εμπλακεί. Χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται νυφαλιότητα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε για τρόμο, ούτε για πανικό, ούτε για τίποτα. Αυτό που χρειάζεται είναι να έχουμε καθαρό μυαλό και να μείνουμε σταθεροί στο δόγμα που ακολουθούμε σε όλη την Ελλάδα. Μένουμε στο σπίτι. Και αν κάπου αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, νομίζω ότι για την περιοχή της Ξάνθης, την ευρύτερη περιοχή, είναι εξαιρετικά κρίσιμο να μείνουν όλοι στο σπίτι τους. Το πιο σημαντικό είναι ότι αμέσως μετά το δείγμα που βρέθηκε θετικό για το παιδί του Υπουργείου, άμεσα ανταπεξέλθει στο κάλεσμά μας για να γίνει αυτή η σύσκεψη, έτσι ώστε προληπτικά να κάνουμε αυτό που χρειάζεται σε αυτόν τον υπέργο συνοικισμό που εκπροσωπούμε. Και θεωρούμε για μας ότι είναι πιο σημαντικό. Πράγματι, ήρθα από χθες το βράδυ και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τους ανθρώπους του ΕΟΔΗ, αλλά και όλους τους συναδέλφους μου που άμεσα όλο το βράδυ κάναμε την προετοιμασία να είμαστε συνεπείς απέναντι στους ανθρώπους του ΕΟΔΗ αλλά και του Υπουργείου για να διεκπαιρέσουμε αυτή τη διαδικασία.
και την αστυνομία, την πυροσβεστική και προφανώς τους ανθρώπους του συνοικισμού που πολλές φορές λένε λόγια που δεν στέκουν για αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους. Όχι μόνο ήρθανε με σεβασμό να κάνουν αυτή τη δειγματοληψία και λέγανε θα βρούμε δυσκολίες. Σας λέω με όλη μου τη συνέπεια και το σεβασμό ότι θέλουν να κάνουν και περισσότερα άτομα δειγματοληψία για να οχυρώσουν για αυτή την προληπτική μας παρέμβαση σε αυτόν τον κόσμο. Μιλήσανε, έχω έναν στο ιατρείο, υπάρχει ένας συνάδελφος μου γιατρός που έχει αναλάβει στο σύνολο του συνοικισμού αυτό το συντονισμό και μιλάει ο ίδιος του και κατευθείαν τακτοποιεί το θέμα του δείγματος από χθες με την οικογένεια έτσι ώστε παρακολουθεί επιστημονικά από το Δήμο ο συνάδελφός μου όλη τη δικασία του συνοικισμού. Λοιπόν, αυτά από σήμερα, από την Ξάνθη, από τις δηλώσεις εκεί και του Υφυπουργού και του Δημάρχου της πόλης. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο, τον δημοσιογράφο, τον Σταύρο τον Βλαχόπουλο, για να δούμε πώς έχει γενικότερη κατάσταση στην Ξάνθη. Καλησπέρα, Σταύρο. Καλησπέρα, Γιώτα. Καλησπέρα στους διαθεατές. Είχαμε μία ευνίδια επίσκεψη του Υφυπουργού στην Ξάνθη. Ναι, τώρα βρισκόμαστε σε αναμονή να δούμε τι θα γίνει με το δροσερό, σωστά? Έτσι ακριβώς. Εχθές το απόγευμα ο κ. Καρδαλιάς, χωρίς να το ξέρει κανένας, κάτω από άκρα μυστικότητα. Και ευτυχώς, εγώ πρόλαβα τουλάχιστον και πήρα την πληροφορία πριν να έρθει. Ναι. Ήρθε στην Ξάνθη, γιατί δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν δημιούργησαν θόρυβο τόσο τα τρία περιστατικά. Mm-hmm. Συν ένα τουμωράκι μέσα στο νοσοκομείο Ξάνθης, τα οποία στην αρχή, και αξίζει να το τονίζουμε αυτό, ήρθαν αρνητικά τα τεστ τους και αφού ανέβηκαν στις κλινικές, έγιναν καινούργιες δειγματοληψίες και έτσι βγήκαν πλέον θετικοί, γιατί παρουσίασαν εμπείρητη κατάσταση, ενώ πριν δεν είχαν, δημιούργησε θόρυβο. Και ο Καρδαλιάς με το ελικόπτερο έφτασε χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 στην Ξάνθη, όπου συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη του Δημαρχείου της Ξάνθης με τον Δήμαρχο Ξάνθης, τον Περιφερειάρχη, τους Αντιπεριφερειάρχες, τον κύριο Βεντεδίδη, Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, αλλά και άλλους θεσμικούς φορείς, προκειμένου να δουν στο πώς θα μπορέσουν να διαχειριστούν την κατάσταση την οποία διαμορφώνεται, αλλά και να μπορέσουν να πάρουν, όπως έγινε σήμερα το πρωί, από τις 8 η ώρα το πρωί, δείγματα τόσο από τον οικισμό του Δροσερού, όσο και από άλλες περιοχές, για να μπορέσουν να έχουν μια σαφή εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ξάνθη. Γιατί δεν είναι δυνατόν να περνάνε 2-3 μέρες χωρίς να έχουν ένα κρούσμα και ξαφνικά μέσα σε μια εβδομάδα να ανεβαίνει αυτός ο αριθμός. Κάτω από τα πόδια σου. Ναι. Τώρα είναι το πιο πιθανό, Σταύρο, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε κι εμείς, είναι να τεθεί έτσι σε έναν επιπλέον περιορισμό ο οικισμός των Ρωμά σε μια νέα καραντίνα, διότι έχει απαγορευτεί η είσοδος και η έξοδος στον συγκεκριμένο οικισμό. Ναι. Φρουρείται από την αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, από εχθές το απόγευμα, από την επίσκεψη του κ. Χαρδαλιά και μετά, η κυρία αστυνομική δύναμη έχει τοποθετηθεί σε όλες τις εισόδους και τις εξόδους του Δροσερού, έτσι ώστε να μην αφήνει κανέναν να βγει έξω από τον οικισμό ή κάποιον να μπει. Και αυτό γιατί. Ναι. Γιατί είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός των δειγμάτων που πήραν, 335. Ναι. Θα περιμένουν μέχρι αύριο το πρωί να έχουν αποτελέσματα για να δουν το πώς θα κινηθούν. Εκείνο που φοβούνται από την αρχή της υπόθεσης που έχει να κάνει σχέση με τον κορονοϊό είναι η διασπορά. Και επειδή γνωρίζεις πολύ καλά ότι οι Ρωμά κάτοικοι του Δροσερού κυκλοφορούν μέσα στην πόλη της Ξάνθης αρκετά καθόλου την διάρκεια του 24ωρου σε προ-κορονοϊού εποχές, είναι λογικό ότι είναι πιο εύκολο να υπάρξει διασπορά και αυτή η διασπορά να μην μπορεί να ελεγχθεί μετά. Τώρα, Σταύρο, να σε ρωτήσω, μιας και είσαι εκεί και βεβαίως κάνεις και το ρεπορτάζ χρόνια και ξέρεις και την περιοχή. Υπήρχαν χθες το βράδυ πληροφορίες ότι κάποιοι από το Δροσερό άκουσαν αυτή την είδηση, την πληροφορία και προσπάθησαν να διαφύγουν από τον οικισμό για να μην μπουν σε καραντίνα. Ισχύει είναι αυτό? Λογικό και... Είναι λογικό και πιθανότατα να συνέβη κάτι τέτοιο. Ναι. Γιατί φοβήθηκαν να μην τεθεί σε καραντίνα ο οικισμός. Βλέπεις ότι δυστυχώς σε αυτό συμβάλλει, σε αυτή τη διασπορά του φόβου, συμβάλλουν πολλές φορές και συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης, τα οποία επιχειρούν με επιχαίρους τίτλους να δημιουργήσουν μια εντύπωση, να πάρουν κλικ, να φανούν ότι ξέρουν, κάνουν, άλλον. Ναι. Στην ουσία όμως,
όλη η ουσία των κειμένων τους δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο παρουσιάζω στην αρχή και δεν βγαίνει παραπάνω από δύο σειρές. Υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις, από εκεί και μετά όμως με την παρέμβαση της αστυνομίας, όπου είναι ισχυρή όπως προαναφέραμε χθες το απόγευμα, δεν υπήρξε έξοδος. Δεν διέφυγε κανείς από τον οικισμό, είναι όλοι εκεί. Αυτό... Μην ξεχνάς ότι ο οικισμός είναι αυτός, είναι μια περιοχή που έχει, εγώ μόνο να μετρήσω έτσι, θεωρώ ότι ξέρω καλά την Ξάνθη, περισσότερες από 8 με 9 εξόδους και εισόδους. Είτε με άσφαλτο, είτε χωματόδρομος, είτε από το ανάχωμα του ποταμού Κοσίνθου, είτε από την επάνω μεριά. Οπότε, συνεπώς, γνωρίζουμε ότι η ισχυρή αστυνομική δύναμη δημιουργεί και άλλα προβλήματα, έτσι, γιατί αντλεί όλες τις, το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεών της αστυνομική διεύθυνση μέσα από την πόλη και μέσα από όλο τον νομό, πιθανότητα για να καλύψει το κενό του δροσερού. Μην ξεχνάς ότι στον Εχήνο ακόμη έχουμε καραντίνα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εκεί απασχολείται η αστυνομική δύναμη. Και δεν είναι δυνατόν με τους λιγοστούς αστυνομικούς της αστυνομικής διεύθυνσης Ξάνθης να επιχειρείται ένα τόσο μεγάλο έργο. Καλά, γίνεται μια προσπάθεια βέβαια. Αξίζει και ένα μπράβο και σε αυτούς τους ανθρώπους τώρα που βρίσκονται εκεί. Είναι πολύ δύσκολη η δουλειά που κάνουν. Έχει ζητηθεί η ενίσχυση της αστυνομικής διεύθυνσης Ξάνθης. Ήδη τα συντηρητικά όργανα των αστυνομικών έχουν ζητήσει να επιστρέψει η δημιουργία των ΜΑΤ της Ξάνθης που βρίσκεται στον Εύρο και φυλάει τα σύνορα. Και δεν ξέρουμε ακόμη τι θα γίνει και πώς. Θεωρώ ότι μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα από την. Των εξετάσεων από τα δείγματα αυτά δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για καραντίνα όπως είπε ο κύριος Καρδαλιάς, ούτε ποτέ. Έχω την εντύπωση ότι τα μέτρα ήδη είναι σχεδιασμένα, ήδη έχουν πέσει στο τραπέζι, ξέρουν ποιες εναλλακτικές μπορούν και θα ακολουθήσουν σε οποιαδήποτε περίπτωση και οποιοδήποτε σενάριο. Από εκεί και μετά μένει να πάρουν στοιχεία στα χέρια τους για να δουν το τι ακριβώς γίνεται. Γιατί από τα 300 δείγματα. 334 γνωρίζουμε εμείς. 335-34 εκεί. Αν υποθέσουμε ότι βγαίνουν 15-20 θετικά είναι ένα μέσα θέμα. Στο δροσερό, σε έναν οικισμό ας πούμε μικρής εμβέλειας, έτσι. Από εκεί μετά καταλαβαίνεις ότι είναι αναγκαστικό να πάρθουν αυστηρότερα μέτρα και να πάνε σε καραντίνα. Το κακό με το δροσερό είναι και, αυτό το οποίο δεν κατάλαβαν οι κάτοικοι είναι ότι δεν είναι δυνατόν το μεγαλύτερο μέρος της Ξάνθης να κάθεται μέσα στα σπίτια του και να βγαίνει έξω για τα απολύτως απαραίτητα. Και στο δροσερό να βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες να γίνονται γλέρια, να παίζουν μουσικές μέχρι αργά τα βράδυ. Το λέγαμε αυτό, Σταύρο, το λέγαμε αν θυμάσαι καλά και όταν συζητούσαμε και πριν από πολλές ημέρες από την καραντίνα του Εχήνου, το λέγαμε εκεί για τους κατοίκους των Ρωμά. Δηλαδή, κάποιος, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, ο οποίος θα πρέπει να αναλάβει, να μεταφέρει σωστά όλες αυτές τις πληροφορίες, γιατί ίσως και οι άνθρωποι να μην καταλαβαίνουν τι γίνεται. Δεν θεωρώ ότι δεν καταλαβαίνουν. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Όπως και ένα άλλο κομμάτι είναι ότι σε αυτές τις τάξεις παντρεύονται και πάρα πολύ μικροί. Δηλαδή, γεγονός που προκαλεί εντύπωση στο Πανελλήνιο είναι το ότι ανακοινώθηκε πως ο παππούς της μικρής του 12χρονου, συγγνώμη, μωρού, το οποίο είναι διασωληνωμένο, έφυγε από το νοσοκομείο Ξάνθης, διασωληνωμένο στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης και φέρει και νόσημα. Ο παππούς του είναι 34 χρονών. 34 χρονών. Δηλαδή αυτό προκάλεσε σοκ στο Πανελλήνιο που ακούστηκε και θα πρέπει κάποια στιγμή επιτέλους η πολιτεία αυτές τις ομάδες να τις δει με άλλο μάτι. Από τη στιγμή που μέχρι στιγμής τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται και οποιοδήποτε σχεδιασμός γίνεται δεν οδηγεί πουθενά. Απλά έχουν μια κατάσταση η οποία βελτιώνεται κατά το ελάχιστο και εκείνο στις συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε με το ίδιο πράγμα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει όπως την χαρακτήρισαν επιστήμονες της Ξάνθης η υγειονομική βόμβα δίπλα από την Ξάνθη και εμείς να καθόμαστε και να προσπαθούμε να αφήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να καταλάβουν το τι θα δουν στην τηλεόραση να καθίσουν στο σπίτι τους. Δεν έκατσαν. Περισσότερη περιφρούρηση, αν θέλεις, δεν ξέρω τώρα από εκεί, από την πλευρά βέβαια του Δήμου έχουν γίνει και οι απολυμάνσεις, γίνανε και σχετικές καθαριότητες, αλλά. Δεν αρκεί ίσως. Όμως, βλέπεις ότι δεν αρκεί. Και δεν είναι μακριά μας η Ιταλία, όπου τα νούμερα εκεί είναι τρομακτικά και εφιαλτικά. Εκείνο που αξίζει να πούμε είναι ότι έβλεπες τις τηλεοράσεις, τον κύριο Καρδαλιά, τον κύριο Τσόρδα, τον Δήμο Ξάνθης, να λένε ότι ξέρετε πρέπει να μείνουμε σπίτι. Διαφημιστικά να μείνουμε σπίτι, αλλά εκεί πέρα βρέχει. Ήταν ελάχιστοι αυτοί που κάθονταν στο σπίτι και ο μήνας είχε 9. Όλοι οι υπόλοιποι, ειδικά μικρά παιδιά, ήταν όλα άμα δεις βίντεο τα οποία έχουν κυκλοφορήσει την προηγούμενη εβδομάδα μέσα από την πλατεία του νοσοκομείου, θα αντιληφθείς ότι εκεί δεν συμβαίνει τίποτα, σαν να μην υπάρχει κομμάτι κορονοϊού. Αυτό το οποίο ήθελε να προλάβει ο κ. Καρδαλιάς ήταν το να μην υπάρχουν κρούσματα μετά από το πρώτο κρούσμα του επιβεβαιωμένου στο Μωράκι. Να μην υπάρξουν
άλλα κρούσματα, να ξέρουν το τι γίνεται, ώστε να μην υπάρξει διασπορά και να μπορέσουν να πάρουν προς τα μπρόσταρα για να σώσουν αυτούς τους ανθρώπους και όχι μόνο, αλλά και την πόλη ολόκληρη. Την πόλη ολόκληρη. Έχεις δίκιο απόλυτο, Σταύρο. Υπάρχει... Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ξάνθη αυτή τη στιγμή είναι στο κέντρο τόσο της ορεινής περιοχής. Ναι, είναι στο μέσο. Όσο και της παιδινής περιοχής. Αν κοντά της έχει δύο περιοχές οι οποίες θα εμφανίσουν αρκετά κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων και των κρούσματων των οποίων υπάρχουν, υπήρξαν μέσα στην Ξάνθη. Και δεν θέλω ο κόσμος να τρομοκρατείται. Μέχρι στιγμής οι αριθμοί, αυτά τα οποία γνωρίζω εγώ με τις δικές του πληροφορίες, είναι στους 30, συμπεριλαμβανομένου και ενός στρατιωτικού. Μιλάμε για όλο τον νόμο, Σταύρο, έτσι, ναι, μιλάμε 30 για όλο κρούσματα έτσι, σε και όλο και από την νόμο. Αρχή, όχι σε μία μέρα, μιλάμε και από την αρχή τα κρούσματα τα οποία είναι επιβεβαιωμένα. Έτσι, τότε μπορείς να αντιληφθείς το ότι η κατάσταση θα ξεφύγει εφόσον η Ξάνθη είναι μέσα. Και επειδή στην Ξάνθη ο κόσμος λόγω της καλοκαιρίας και όχι μόνο βλέπεις να κυκλοφορεί αρκετά αυτές τις ημέρες. Σήμερα θα σου πω ότι στην κεντρική τράπεζα της Ξάνθης που βρίσκεται κοντά στο κέντρο, στην τράπεζα της Ξάνθης που βρίσκεται κοντά στο κέντρο, απ' έξω είχε περισσότερα από 35 άτομα τα οποία περίμεναν στην ουρά. Ναι. Έχεις, έχεις δίκιο. Εκμεταλλεύεται τον καιρό, όλοι έχουμε δουλειές. Ναι. Και εμείς ακόμη οι οποίοι δουλεύουμε ακόμη. Δυστυχώς χωρίς να έχουμε κάποια οικονομική ενίσχυση, βοήθεια από το κράτος, όπως και άλλοι επαγγελματίες ελεύθεροι. Εκείνο που θα πρέπει να αντιληφθεί πλέον ο κόσμος είναι ότι αν δεν θέλει να πάμε σε επιπρόσθετα μέτρα, που μετά από αυτά τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, τα έκτακτα, το επιπρόσθετο σημαίνει καραντίνα. Εκτιμώ, δυστυχώς εκτιμώ ότι θα πάμε, Σταύρο. Από όσο εγώ εύχομαι είδα σήμερα το πρωί και εκτίμησα εκεί με τον κύριο Χαρδαλιά, φαντάζομαι ότι στις 6 το απόγευμα, στην καθιερωμένη πλέον έτσι ενημέρωση, δεν θα έχουμε ευχάριστη είδηση για την Ξάνθη. Τώρα, ένα άλλο ερώτημα που θέλω να σου κάνω είναι... Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι έτσι. Έτσι και είναι η καθαρά προσωπική μου άποψη. Καλά, ναι. Θέλω να πιστεύω εγώ. Σαφώς. Λοιπόν, θα δούμε. Κοντός ψαλμός. Στις 6 το απόγευμα θα έχουμε τις ενημερώσεις από τον κύριο Χαρδαλιά. Τώρα, υπήρχε και μία φοβία όσον αφορά, επειδή αναφέρθηκε στην παιδινή περιοχή για το Δήμο Τοπίρου, διότι υπάρχουν και εκεί ομάδες των Ρωμά. Υπάρχει τέτοιος φόβος και για το Τοπίρο. Πράγματι, η συνεργείο του ΕΟΔΗ, κλιμάκιο, επισκέφθηκε το Δήμο του Πύρου την στιγμή που τα άλλα τρία συνεργεία λάμβαναν δείγματα από το Δροσερό και προέβησε δειγματοληπτικό έλεγχο σε κατοίκους συγκεκριμένων χωριών. Δηλαδή, στο Έβλαλο, στο Δέκαρχο, από όσο έχω μάθει, στον Κύρνο και στην Ηλιόπετρα. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Αυτά μπόρεσα να αντλήσω, αυτά σου λέω. Πάρθηκαν από εκεί περίπου τα 30 δείγματα. Τα οποία εστάλησαν και αυτά για άμεση εξέταση. Βέβαια, εδώ θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι με την κατάσταση την οποία δημιουργείται τις τελευταίες ημέρες στην Ξάνθη επιβαρύνεται περισσότερο το κομμάτι των εργαστηρίων. Τα οποία εργαστήρια δουλεύουν για ολόκληρη τη χώρα. Δηλαδή, ένα εργαστήριο έχει Αλεξανδρούπολη. Εργαστήριο η Θεσσαλονίκη, από εκεί και μετά έχουν Κεντρική Έλλαδα, έχουν Αθήνα. Και μεταφέρονται στην Αθήνα. Από ότι... Αν δεν προσέξουμε. Και δεν ισχύει μόνο για μας στην Ξάνθη, στην περιφέρεια τη δική μας. Αν δεν προσέξουμε, θα επιβαρύνουμε τους αντιδραστήρες. Θα επιβαρύνουμε τα εργαστήρια. Με αποτέλεσμα να έρχονται πιο αργά τα δείγματα. Και έτσι δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε άμεσα την κατάσταση. Αν παρακολούθησες που ήσουν εκεί και τις παρακολούθησες τις δηλώσεις του κ. Χαρδαλιά λίγο πριν αναχωρήσει από την Ξάνθη έξω από το Δημαρχείο σήμερα το πρωί, ο κ. Χαρδαλιάς είπε ότι γι' αυτό ήρθαμε εδώ για να έχουμε άμεση καταγραφή των τεστ και να μπορέσουμε να έχουμε σύντομα μια απάντηση για να δούμε σε αυτά τα αποτελέσματα για να δούμε το πώς θα κινηθούμε. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχουν πίεση οι άνθρωποι αυτοί για το κομμάτι της Ξάνθης. Και ειδικά του Δροσερού. Σαφώς, γιατί είναι και ο αριθμός, όπως είπες και εσύ προηγουμένα, αρκετά υψηλός για ένα μικρό νομό όπως είναι η Ξάνθη. Και βεβαίως, Σταύρο, όπως αναφέραμε και χθες, από την άλλη, είναι και ανησυχητικό, διότι και το νοσοκομείο της Ξάνθης εκεί είχε τέτοια δείγματα σε νοσηλευόμενους ασθενείς. Οπότε... Πάντα να ξέρουμε, αυτό το λέει ο κάθε ειδικός, και αν φιλοξενήσεις κάποια στιγμή ή κάποιον επιστήμονα από το ιατρικό κομμάτι και όχι μόνο στην εκπομπή, ρώτησε τον να δεις, θα σου πει ότι πάντα υπάρχει
του λάθος. Πάντα υπάρχουν τα όρια του στατιστικού λάθους. Δεν μπορείς να είσαι πάντα απολύτως ακριβής. Γιατί ένας οργανισμός, και δεν εννοούμε ασυμπτωματικό, μιλάμε για έναν οργανισμό ο οποίος θα παρουσιάσει συμπτώματα. Όταν προσβάλλεται, αυτό λένε οι επιστήμονες, από τον κορονοϊό, χρειάζεται κάποιες συγκεκριμένες μέρες, μια χρονική διάρκεια, ώστε να μπορέσει ο κορονοϊός να αναπτυχθεί μέσα στον οργανισμό, γιατί ξέρουμε ότι προσβάλλει τα κύτταρα, και να υπάρχει ένα αξιοπρόσεκτο ποσοστό κυττάρων, τα οποία θα είναι προσβεβλημένα, ώστε να μπορέσουν τα εργαστήρια να βγάλουν το τεστ ότι είναι θετικό ή αρνητικό. Στις περιπτώσεις της Ξάνθης, που σήμανε συναγερμός στο νοσοκομείο, είχαμε τρεις περιπτώσεις στην αρχή και ένα το παιδάκι. Και οι τρεις περιπτώσεις, μιλάμε για τις αρχικές, νοσηλεύτηκαν στην αίθουσα COVID που έχει δημιουργηθεί εξαιρετικά, έχει στελεχωθεί με προσωπικό, με εξοπλισμό και είναι στην πρώην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου. Φιλοξενήθηκαν εκεί επί σειρά 5 ημερών, αν δεν κάνω λάθος. Ήρθαν τα αποτελέσματα αρνητικά. Ήταν απείρετοι, για το πρώτο που κάνουν, σου μετρώνουν τη θερμοκρασία. Έτσι, για να δουν να έχει περίοδο. Ήταν απείρετοι και εφόσον ο καθένας για την οποιαδήποτε πάθηση είχε, δεν είχε θετικό, δεν ήταν θετικό στον κορονοϊό, μεταφέρθηκε στην κλινική την οποία θα έπρεπε ανάλογα με την πάθηση την οποία είχε. Μάλιστα. Όταν όμως έφτασαν στην κλινική και εγκαταστάθηκαν εκεί, εκεί δημιούργησαν πυρετό. Πράγμα το οποίο έβαλε το ιατρικό προσωπικό σε υποψίες. Πάρθηκαν νέα δείγματα, εστάλησαν για εξέταση και έτσι έσκασε σε εισαγωγικά, αν θέλει, η χειρουργοβίδα μέσα στις κλινικές αυτές, στην καρδιολογική, στη χειρουργική και στην παθολογική του νοσοκομείου. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με το παιδάκι. Το οποίο παιδάκι ήρθε αρνητικό το τεστ του, ήταν στην αίθουσα COVID, δεν ήταν στην παιδιατρική, ήταν σε απομονωμένο. Δεν είχε κανέναν απολύτως, μάλλον δεν είχε καμία ένδειξη όσον αφορά το τεστ το πρώτο, το οποίο είστε ότι είναι θετικό στον κορονοϊό. Και έτσι από εκεί και μετά μπήκε στην παιδιατρική, σε μονόκλινο όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μου. Και όπου εκεί έγινε νέα μέτρηση, έγινε νέο επίθεσμα. Και εξελίχθηκε η κατάσταση όπως θετικό. Άμεσα, επειδή είχε και υποκείμενο νόσημα, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται διασωληνωμένο. Εύχομαι, επειδή οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είναι καλά στην υγεία του, εύχομαι να το ξεπεράσει, γιατί δεν πάει να είναι ένα μικρό μωρό. Βεβαίως, αλίμονο. Απλά εδώ βλέπουμε πλέον ότι ζούμε αυτά τα οποία βλέπαμε στην τηλεόραση και δεν τα πιστεύαμε. Γιατί λέγαμε, ξέρεις, εντάξει, θέλουν να δημορφώσουν κλίμα, να κάνουν οτιδήποτε. Υπήρχαν επιστήμονες που από την αρχή έλεγαν πως, ο κορονοϊός προσβάλλει και μικρές ηλικίες. Υπάρχει ποσοστό μέσα στον πληθυσμό, στην κοινότητα όπως οι ίδιοι το ονομάζουν, σε μικρές ηλικίες όπου προσβάλλονται από τον κορονοϊό. Απλά πιθανότατα να το ξεπερνούν πιο εύκολα. Όταν έχεις όμως υποκείμενο νόσημα, τα πράγματα εκεί δυσκολεύουν. Γιατί δυσκολεύουν, δυσχεραίνει και η κατάσταση του πρόβλημα της υγείας σου. Σχετικά με το πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετώπιζες στην προ-κορονοϊού εποχή. Μάλιστα. Τώρα, και που αξίζει να κρατήσουμε, είναι το ότι ο κ. Χαρδαλιάς για ακόμη μια φορά είπε ότι ειδικά η Ξάνθη θα πρέπει να τηρήσει τα μέτρα κατά γράμμα, που μένουμε σπίτι, το νέο δόγμα αυτό που επικρατεί στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη, στον κόσμο, το μένουμε σπίτι, θα πρέπει ειδικά η Ξάνθη να το τηρήσει πολύ περισσότερο, γιατί είναι μια περιοχή με αυξημένο δίκτυο επιδημιολογίας. Ευκαυξημένο επιδημιολογικό δίκτυο. Ωραία. Σταύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσες. Ελπίζουμε να μην... αύριο τα νεότερα. Θεωρώ ότι... δεν ξέρω αν θα υπάρχουν, γιατί τα αποτελέσματα, από όσο γνωρίζω, πρέπει να έφυγαν γύρω στις 12 του μεσημέρι από την Ξάνθη. Τα δείγματα, συγγνώμη, γύρω στις 12 του μεσημέρι. Δεν γνωρίζω με τι ρυθμούς δουλεύουν τα εργαστήρια και πόσο... ένα 48ωρο μας δίνει το Υπουργείο, οπότε αν όχι αύριο, σίγουρα μεθαύριο θα ξέρουμε τα ακριβή, έτσι. Ο κ. Χαρδαλιάς είπε σήμερα το βράδυ θα έχει αποτελέσματα ή αύριο το πρωί. Θα το δούμε. Ένα μόνο λοιπόν των αποτελεσμάτων. Μακάρι να γνωρίζαμε
Μακάρι να γνωρίζαμε και να μπορούσαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί βλέπεις ότι υπάρχει αρκετός κόσμος. Ίσως κάνω κατάχρηση του, του χρόνου και ζητάω συγγνώμη για αυτά. Δεν πειράζει. Υπάρχει αρκετός κόσμος μέσα στα social media όπου διψάει για ενημέρωση, η οποία ενημέρωση δυστυχώς προς τα μέσα ενημέρωσης δεν υπάρχει από τους αρμόδιους φορείς, ούτε από τα συντονιστικά όργανα. Και εμείς έχουμε, ούτως ή άλλως η δουλειά του δημοσιογράφου είναι λαγωνικό, μία από τις δουλειές που έχει, και εμείς έχουμε μετατραπεί σε λαγωνικό, προσπαθώντας να ειχνηλατήσουμε τις ειδήσεις για να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το δει η πολιτεία. Γιατί δεν είναι δυνατόν να μου λες μείνε στο σπίτι, ο κόσμος άρχισε πλέον αγανακτά, και από την άλλη να βλέπουμε καταστάσεις οι οποίες προκαλούν το κοινό αίσθημα. Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Κυρίες και κύριοι, εμείς σε αυτό το σημείο θα πρέπει να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Επιστροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ στην εκπομπή Αναλυτής. Θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον νομίατρο, τον κύριο Χρήστο Παπαδόπουλο, διότι σήμερα βρέθηκε στο χρυσοχώρι του Δήμου του Νέστου. Είναι ένας οικισμός επίσης των Ρωμά. Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλησπέρα, καλησπέρα στους θεατές και καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλους. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Προς τι αυτή η επίσκεψη εκεί στους Ρωμά? Αυτό έγινε μαζί με το νομικό πρόσωπο, την Ευνηστία, και την εκπρόσωπο, την πρόεδρο, γιατί ζήτησα να ενημερωθώ για τα μέτρα που έχουν πάρθει από πλευράς Δήμου εκεί. Ήθελα να δω επίσης και από κοντά τους κατοίκους, να μιλήσω λίγο μαζί τους για να δω καταρχάς πώς βλέπουν το όλο θέμα με τον κοροναϊό, γιατί γνωρίζουμε ότι ο πληθυσμός αυτός ίσως αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα διαφορετικά από εμάς. Μάλιστα, νομίζω ότι έχουμε και κάποια πλάνα, αποσπάσματα από την επίσκεψή σας εκεί. Βρέθηκε και η Μαρία η Παπάζογλου μαζί σας. Συγγνώμη για τη διακοπή, κυρία Παπαδόπουλου, πείτε μου. Ναι, και θα πρέπει σε αυτόν τον πληθυσμό να δούμε πώς θα τον προσεγγίσουμε. Πώς δηλαδή θα του δώσουμε να καταλάβει με τον τρόπο που μπορεί να καταλάβει τη σημασία που έχουν όλα αυτά τα μέτρα που έχουν πάρθει. Ναι. Το πώς πρέπει, τι πρέπει να κάνει για να προστατέψει καταρχάς την υγεία του και τι μπορούμε να κάνουμε βέβαια και εμείς ως πολιτεία για να μπορέσουμε να του βοηθήσουμε αφενός μένει σε θέματα εκπαίδευσης της υγιεινής και να του παρέχουμε βέβαια και τα απαραίτητα. Ναι. Και αυτό που ζήτησα ήταν από την εκπρόσωπο του Δήμου να προχωρήσουν άμεσα στην παροχή όλων των απαραίτητων ειδών καθαριότητας, σαπούνια, καθαριστικά και βέβαια να γίνουν και προσπάθειες ενημέρωσης για το πώς θα τα χρησιμοποιήσουν. Το θετικό είναι ότι υπάρχει το κέντρο κοινότητας εκεί και ότι υπάρχει μια. Γνωρίζουν τους κατοίκους, το κέντρο κοινότητας έχει κάνει τα τελευταία χρόνια πολύ καλή δουλειά όσον αφορά με τα θέματα προληπτικής, ιατρικής, με εμβόλια, με παρεμβάσεις και όλα αυτά. Άρα λοιπόν υπάρχει μια δομή και αυτό είναι πολύ θετικό και όλοι πρέπει να την εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε για να προσεγγίσουμε αυτόν τον πληθυσμό. Μάλιστα. Πόσα άτομα περίπου βρίσκονται σε αυτόν τον οικισμό, κύριε Παπαδόπουλε? Είναι μεγάλος αριθμός των Ρωμά? Βρίσκονται σε χρυσοχώρι, βρίσκονται σε πηγές, βρίσκονται σε αγίασμα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η κατάσταση εκεί δεν είναι τέτοια τόσο άσχημη όσο είναι στους οικισμούς που βλέπουμε, ας πούμε, σε άλλες περιοχές της χώρας. Ναι. Δεν μιλάγαμε προηγούμενα για το δροσερό στην Ξάνθη. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα. Είναι άσχημη. Ναι, ναι. Όπως επίσης εκεί στη Λάρισα, αλλά το θέμα είναι ότι και εκεί όλα τα σπίτια δεν είναι τα ίδια. Ναι. Και όλες οι συνθήκες στα σπίτια εκεί δεν είναι οι ίδιες. Δηλαδή υπάρχουν οικογένειες που έχουν καλύτερες συνθήκες, υπάρχουν οικογένειες που ζουν σε πολύ χειρότερες συνθήκες. Δηλαδή αυτές οι παθογένειες είναι πράγματα τα οποία είναι κατάσταση ετών. Έτσι, προφανώς δεν μπορούν να βελτιωθούν τώρα από μία μέρα στην άλλη. Ναι. Οι αρκετεύσεις και οι δρεύσεις και όλα αυτά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας παρέμβουμε τώρα που είναι καιρός, έτσι πριν έχουμε κρούσματα εκεί, και ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να το κάνουμε όσο μπορούμε, να μειώσουμε την πιθανότητα να εξελιχθεί κάτι εκεί. Μα,
Μάλιστα, τώρα εσείς βρεθήκατε εκεί ουσιαστικά δηλαδή για να δείτε και πώς έχει η κατάσταση, αλλά και για να δώσετε, μου είπατε, και κάποια έτσι, απαραίτητα για την υγιεινή των ανθρώπων στην αυτό, καθημερινότητα. Ναι, αυτό έχουν δοθεί κάποια κονδύλια στους Δήμους. Ωραία. Και είναι αρμόδιοι οι Δήμοι, όπως και αυτή η δομή που σας είπα, τα κέντρα χρόνια που είναι εκεί για αυτούς τους ανθρώπους, για τις ευαίσθητες ομάδες, είναι δομές των Δήμων. Ναι. Και του νομικού προσώπου του Δήμου Χρυσούπολης. Εγώ ζήτησα να ενημερωθώ για την κατάσταση, πώς προχωράει αυτό το πράγμα, τι έχουν κάνει και έχουν κάνει κάποια πράγματα και τι προβλέπουν να κάνουν. Του ζήτησα να επιταχυνθούν όλες αυτές οι διαδικασίες. Ναι. Και θέλω επίσης να στοχεύσουμε λίγο, είπαμε, και στο κομμάτι της ενημέρωσης. Να τους δώσουμε τα απαραίτητα δεν σημαίνει ότι ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι και πώς να τα χρησιμοποιήσουν. Σωστά. Σωστά, έχετε δίκιο. Οπότε λοιπόν είναι απαραίτητη και η ενημέρωση. Πάντως από την εικόνα που είχατε εσείς, εφόσον βρεθήκατε εκεί σήμερα το πρωί, συντρέχει λόγος ανησυχίας? Όχι, σας είπα, η κατάσταση καλύτερη και οι άνθρωποι μάλιστα έδειξαν και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι, ας πούμε, την ώρα που μιλούσαμε προσπαθούσαν να κρατήσουν τις αποστάσεις. Αυτά τα απλά πράγματα που λέμε, δηλαδή κρατήστε τα 2 μέτρα, τις αποστάσεις. Μείνετε όσο γίνεται στο σπίτι και πλένετε τα χέρια σας. Αυτά τα 3 απλά πράγματα. Πολύ απλά πράγματα. Θα μου πείτε, δεν είναι αυτονόητο τίποτα. Ναι. Ειδικά σε αυτούς τους πληθυσμούς εκεί. Θέλουν όμως να μάθουν, να ακούνε. Δεν είναι ότι δεν ακούνε. Πρέπει να τους μιλήσουμε όμως με τον τρόπο που καταλαβαίνουν. Μάλιστα. Ωραία, κύριε Παπαδόπουλε, ελπίζουμε να εισακουστούν όλες αυτές οι οδηγίες και η δική σας η προσπάθεια εκεί και να μην έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις για τον συγκεκριμένο οικισμό και όχι μόνον. Σας ευχαριστώ. Ναι, γιατί αν ξεφύγει κάτι, να τα αντιλαμβάνεσαι, η μετάδοση είναι πολύ εύκολη και το βλέπω. Ναι, βέβαια. Αλλή μόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλε, για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και θα κάνουμε μια προσπάθεια στη συνέχεια να συνομιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Νέστου, τον κύριο Μιχαηλίδη, για το ίδιο θέμα. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Αναλυτής και λέγαμε προηγούμενα με τον ομίατρο τον κύριο Παπαδόπουλο για την επίσκεψη εκεί στο Χρυσοχώρι και άλλους οικισμούς των Ρωμά στο Δήμο του Νέστου, έτσι ώστε να υπάρξει πληρέστερη ενημέρωση των κατοίκων εκεί των Ρωμά για το τι μέλη γενέστε με τον κορονοϊό και για τα μέτρα βεβαίως πρόληψης που θα πρέπει να λαμβάνουν και οι Ρωμά και να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Νέστου, τον κύριο Σάβα Μιχαηλίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη. Καλησπέρα. Είσαστε και εσείς σήμερα στο συγκεκριμένο οικισμό στον Χρυσοχώρη, σωστά? Δεν σας ακούω. Ναι, αν θέλετε να επαναλάβετε, έχει πλάγιο ο ήχο. Λέω, είσαστε σήμερα και εσείς στον οικισμό εκεί στο Χρυσοχώρι, στον οικισμό των Ρωμά, σωστά? Όχι, στον οικισμό των Ρωμά σήμερα ήταν γιατρός και πρόεδρος της Ευρωστίας, η κυρία Γκάρτουλα. Ωραία. Από πλευράς τώρα δημοτικής αρχής εκεί του Νέστου υπάρχει μια ιδιαίτερη μεταχείριση όσον αφορά την ενημέρωση των συγκεκριμένων ανθρώπων για τον κορονοϊό? Κοιτάξτε, και το πλαίσιο της ενημέρωσης, ο Δήμος Νέστου διαθέτει την κοινωνική του υπηρεσία, η οποία μέσα στις πράξεις της περιλαμβάνει και το θέμα της διαχείρισης των Ρωμά. Εκεί λοιπόν έχουμε καταστήσει ένα box, ένα container μέσα στο οποίο αυτή τη στιγμή είναι η δημοσιολαβήτρια και φυσικά όλες οι υπηρεσίες της συγκεκριμένης δομής είναι στην διαδικασία να ενημερώσουν, που είναι πολύ σημαντικό να πείσουν και να ενημερώσουν κατά μέτρα πρόληψης. Παράλληλα, ο Δήμος έχει προχωρήσει, πέρα από την προμήθεια του box, έχει προχωρήσει στην προμήθεια εμφιαλωμένου νερού και φυσικά το Σάββατο ήδη ξεκίνησε και μοιράστηκαν 1.200 μάσκες
και η διαδικασία αυτή συνεχίζεται. Κύριε ώστε Δημαρχέ, παράλληλα... υπάρχει πρόβλημα υδροδότησης σε συγκεκριμένους οικισμούς Ρωμά? Όχι. Όχι. Αυτή τη στιγμή όμως η δυνατότητά τους να έχουν και πρόσβαση στο νερό αυτό έχει πολλαπλές, θα έλεγα, στρατηγικές, έτσι. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο η πρίση που έτσι κι αλλιώς υπάρχει. Mm-hmm. Με το νερό το οποίο ελέγχεται καθημερινά από την Τριάνο, όπως και στον υπόλοιπο Δήμο, δηλαδή το ίδιο νερό. Απλώς η δυνατότητά τους να χρησιμοποιούν ο καθένας το δικό του μπουκάλι, ας πούμε, και τα λοιπά, είναι, όπως καταλαβαίνετε, μια Μάλιστα. στρατηγική. Προληπτικά λέτε. Και... Ναι. Και έχει συσταθεί σε εμάς, ναι. Παράλληλα με τη χρηματοδότηση. Μας δώσαν κάποια λίγα χρήματα, τα οποία εμείς φροντίζουμε ναι. να αποδώσουμε σε αυτήν την ομάδα ανθρώπων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μέσα ναι. λοιπόν από αυτήν την προσπάθεια ξεκινήσαμε, δώσαμε τις μάσκες, θα δώσουμε τα τρόφιμα, τα πακέτα στήριξης που δίνουμε και βεβαίως επίσης θα δώσουμε ναι. τη δυνατότητα της περιττέρου ενημέρωσης, ώστε να δημιουργηθεί και το κλίμα της συνειδητής απομόνωσης του καθενός Μάλιστα. και των πρόληψης. Παράλληλα, είμαστε στη φάση να προμηθευτούμε σαπούνια, τα οποία είναι σημαντικό να μοιραστούν και αυτά. Όλα αυτά... αυτά θα μοιραστούν τις επόμενες μέρες, κύριε Δήμαρχε, δηλαδή τα αντισηπτικά σαπούνια, όλα αυτά τα απαραίτητα για την καθημερινή υγιεινή των ανθρώπων. Καθημερινά ναι. οι υπηρεσίες του Δήμου συνεπικουρούν το νομικό πρόσωπο ευνηστία που έχει αναλάβει αυτό το ρόλο, ναι. δημιουργεί δηλαδή και φτιάχνει τα πακέτα στήριξης τα οποία με την συνδρομή και των υπηρεσιών του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου μοιράζονται καθημερινά, ώστε σε τρεις μέρες να πειραστούν περίπου 1000 πακέτα στήριξης. Αυτό που ήταν λοιπόν εχθές, σήμερα ήταν η πρώτη μέρα. Ναι. Το Σάββατο ήδη συνεργεί, όπως έχουμε κάνει και ανακοίνωση mm-hmm. Δήμου, του εγκεφαλής το επιτελείο, δηλαδή την κυρία Πρόεδρο της Ευνηστίας και Γιατρών του Κέντρου, η κυρία Γατούπα, ναι. και φυσικά και των υπολείπων στελεχών, έκανε αυτή την προσπάθεια ενημέρωσης που παράλληλα με το μοίρασμα των τροφίμων συνεχίστηκε και σήμερα. Σε δύο μέρες από σήμερα θα έχουμε περάσει και θα έχουμε ολοκληρώσει την επισκεψιμότητα και στους οικισμούς Ρωμά αλλά και στους δικαιούχους των τροφίμων. Mm-hmm. Θα μπουν λοιπόν τα τρόφιμα και παράλληλα ο Δήμος θα φροντίσει ώστε να μοιραστούν και τα υπόλοιπα είδη τα οποία είναι εξίσου χρήσιμα για ναι. την περίπτωση αυτή. Κύριε Δήμαρχε, πόσους Ρωμά αριθμεί ο Δήμος σας? Είναι πάνω από 1200. Πάνω από 1200. Μάλιστα. Αυτό, τώρα... που, έχει σημασία, ναι. αυτό που έχει σημασία μάλλον είναι να πω πώς βιώνουν σήμερα, πώς είναι κάτι και εδώ. Mm-hmm. Αυτό σας είπε το νούμερο. Ναι. Το πώς είναι και γραμμές στους καταλόγους νομίζω δεν έχει και τόση σημασία. Ναι, 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 έχετε δίκιο. Τώρα από την έτσι, εικόνα που έχετε εσείς εκεί από τους οικισμούς... Με ακούτε, θέλετε. Κύριε Δήμαρχε? Ορίστε. Λέω, από την εικόνα που έχετε τώρα εσείς εκεί από τους οικισμούς, είστε ησυχώς όσον αφορά τα κρούσματα, τα πιθανά κρούσματα του κορονοϊού, δηλαδή προστατεύεται ο Δήμος σας? Μας ακούει ο κύριος Δήμαρχος. Αν δεν ακούω το ερώτημα, δεν ξέρω τι ακριβώς ρωτάτε. Αν... μείνω στο τελευταίο κομμάτι. Ναι. Εάν προστατεύεται ο Δήμος μας, εμάς εδώ, όπως αντιλαμβάνεται ο καθένας, είναι ο Δήμος που γειτνιάζει. Έχει μια όμορη περιοχή που είναι επιβαρημένη. Ναι. Δεν έχουμε ακριβή στοιχεία αυτή τη στιγμή πόσο από 7 θανάτους επιβεβαιωμένους στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης. Ναι. Με κάποια νούμερα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε ακριβώς, πέρα από αυτά δηλαδή που δόθηκαν επισήμως στη δημοσιότητα. Επί της ουσίας, λοιπόν, να πούμε ότι το πρόβλημα που υπάρχει στην γειτονική περιοχή της Ξάνθης, στην ευρύτερη και βόρεια και στην περιοχή της Ξάνθης, είναι ένα πρόβλημα το οποίο φυσικά αγγίζει και εμάς, έτσι. Ναι. Εδώ αυλίζεται αρκετός κόσμος από προς και προς μέχρι, θα πω, και τη διαδικασία που εμείς ακολουθήσαμε,
μέχρι τώρα είναι να προσπαθούμε να προειδοποιήσουμε όλους όσους είναι σε έναν λίγο μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητας. Έχουμε λοιπόν κάνει κατ' επανάληψη της οχλήτης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να προχωρήσουν σε ελέγχους και για το κομμάτι που αφορά την κυκλοφορία από την Ξάνθη προς εδώ, ομάδων ανθρώπων, προσέξτε, γιατί άλλο το ατομικό, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι από εδώ, από την περιοχή μας, εργάζονται στην κυκλοφορία Ξάνθη. Σωστά, ναι, όμως... το έχετε επαναλάβει άλλωστε αυτό και μάλιστα είναι και πολλοί και από τον Εχίνο που βρίσκεται σε καραντίνα αυτή τη στιγμή. Από τον Εχίνο αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε καραντίνα δεν νομίζω ότι έρχονται. Έρχονται όμως από την περιοχή. Εργάζονταν οι άνθρωποι, έλεγα, μέχρι πρότινος, έτσι. Αυτό εννοώ, κύριε Δήμαρχε, δεν λέω ότι μεταφέρονται. Το κομμάτι των εργατών που έρχονται από την περιοχή την ευρύτερη του Δήμου Μίκης και της Ξάνθης, ναι, όπως επίσης και από το μέχρι πρότινος, πριν χωρίς δηλαδή παρουσία υποψίαση κρούσματος δροσερό, ναι, είναι ένα κομμάτι ιδιαίτερο. Έχουμε πει 100 φορές και τα επαναλάβουμε ότι όλο αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις δύσκολες. Και βεβαίως χρειάζεται πολύ πολύ καλή αντιμετώπιση στους χώρους αυτής της εργασίας. Είχαμε πει πριν καιρό, εγώ τουλάχιστον και με επιστολή μου και στον Υπουργό τον κύριο Χαρδαλιά, ναι, αλλά και κάθε αρμόδια αρχή είχα πει ότι αυτό πρέπει να τύχει τις ιδιαίτερες προσοχές μας, διότι είναι τέτοιοι αριθμοί, οι 1.200 και πλέον Ρωμά που βιώνουν αυτή τη στιγμή εδώ, οι 1.200 και πλέον κάτι κοινότητας Βουλγαρίας, που εργάζονται στους εργάτες γης. Και οι 500 που ήταν αρχικά, τώρα έχουν μειωθεί μεν, αλλά συνεχίζουν δε. Να έρχονται από την περιοχή που είναι βεβαρημένη με κρούσματα, αποτελούν ένα εκρηκτικό μείγμα, που εάν και εφόσον περάσουν μέσα στη διαδικασία της μετάδοσης της νόσου, δεν θα μπορεί εύκολα να ελεγχθεί με απρόβλεπτες συνέπειες για την περιοχή. Σωστά. Αυτό λοιπόν που δυστυχώς μέχρι στιγμής, ευτυχώς, θα έλεγα, δεν δικαιώνομαι μερικώς, αλλά μερικώς επιβεβαιώνεται πλέον, είναι ότι γίνει σε όλους αντιληπτό, ναι, το μέγεθος του προβλήματος και της ανησυχίας που πρέπει να υπάρχει. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, η περιοχή εκεί, οι κάτοικοι των Ρωμά, έτσι και από τις δικές σας τις προσπάθειες, από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, είναι σωστά ενημερωμένοι αυτή τη στιγμή, είσαστε ήσυχοι? Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει, όχι εδώ στην Ελλάδα, άνθρωπος που να είναι ήσυχος. Ναι. Η ενημέρωση από μόνη της δεν κάνει τη διαφορά. Η συνείδηση ότι πρέπει να εφαρμόσεις αυτό το οποίο σου λένε και το μέγεθος αυτής της ανησυχίας, του ότι δεν είναι μόνο εαυτός που μπορεί να τον διαθέσει σε πάση περιπτώσει σε κίνδυνο, είναι ότι μαζί με αυτήν την λογική δημιουργείς προβλήματα σε άλλους που δεν σου φταίνουν σε τίποτε. Αρχικά στον οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρο και κατόπιν όποιους με τους οποίους θα έρθεις σε οποιαδήποτε κατάσταση της καθημερινότητας σε επαφή. Αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως και στις υπόλοιπες, θα έλεγα, ομάδες ανθρώπων, ναι, έχει την ίδια λογική. Δεν αλλάζει κάτι στους Ρωμά. Οι άνθρωποι που έχουν και λειτουργούν με από 2 χρονών και 3 μέσα το πλανόδιο εμπόριο, δεν είναι πολύ πολυλογική. Μια χαρά έξυπνοι άνθρωποι είναι. Ναι. Το ζήτημα είναι πόσο συνειδητοποιημένοι είναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι, για τις πληροφορίες που μας δώσατε και ελπίζουμε να μην έχουμε κανένα κρούσμα στην περιοχή του Δήμου του Νέστου. Να αρχίσουμε αυτό. Ναι. Ετοιμάζουμε ένα σποτάκι το οποίο μέσω των υπηρεσιών μας, σε όσους έχουν με καταγράψει εδώ, ναι, δηλαδή στους ντόπιους αυτούς τους πληθυσμούς, θα πάει ως εικόνα και ήχος φυσικά, ναι, για το μένουμε σπίτι, θα πάει σε όλους αυτούς ένα μικρό βιντεάκι, επειδή όλοι πιστεύω ότι περισσότεροι τουλάχιστον έχουν smartphone, θα έχουν, ναι, τη δυνατότητα να το δουν, εξατλώντας, θα έλεγα, στο βαθμό της επικοινωνίας, την προσπάθεια της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα. Κυρίες και κύριοι, εμείς στο σημείο αυτό θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
Εκπομπή Αναλυτής, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα και θα αλλάξουμε λίγο έτσι κλίμα μετά του κορονοϊού. Θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Καβάλας, τον κύριο Μάρκο Δέμπα, διότι προηγούμενα είχαμε μια τηλεδιάσκεψη των επιμελητηρίων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καλησπέρα σας, κύριε Δέμπα. Καλησπέρα, να είστε καλά εσείς και οι τηλεθεατές σας και καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλους. Καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλους, κύριε Δέμπα. Ποιο ήταν το αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης? Κοιτάξτε, είναι σίγουρα θέματα τα οποία σχετίζονται με τον κορονοϊό. Ναι. Δυστυχώς η κρίση ακόμα δεν έχει φύγει όσον αφορά τουλάχιστον την υγειονομική κρίση. Και θα λέγαμε τα μέτρα τα οποία είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση για περιορισμό στην κίνηση, για κλείσιμο επιχειρήσεων και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Αυτό πλέον το οποίο αρχίζει και μας προβληματίζει ως επιχειρηματική κοινότητα και ως επιμελητήρια και της περιφερειάς μας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και γενικότερα της χώρας, είναι πώς θα πρέπει να σχεδιάσουμε σύντομα, άμεσα, τις επόμενες κινήσεις, την επόμενη δέσμη μέτρων, ναι, που θα είναι καθαρά και στοχευμένα στην ανάταξη και επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Mm-hmm. Και οι έξι πρόεδροι, καταρχήν σίγουρα βλέπουμε σαν επιμελητήρια της περιφέρειας ότι δυστυχώς αυτή η κρίση τελικά θα μας χτυπήσει αρκετά, θα μας πάει ξανά πίσω σε σχέση με αυτά τα οποία σχεδιάζαμε. Mm-hmm. Εκεί που πιστεύαμε ότι λίγο είχαμε έτσι ανορθώσει, βλέπουμε ότι πάλι αυτή η κρίση δυστυχώς θα μας προβληματίσει και θα μας φέρει σε κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Mm-hmm. Η συζήτησή μας επομένως ήταν πώς μπορούμε να έχουμε κάποιες κοινές θέσεις, προτάσεις και προς την κεντρική διοίκηση αλλά και προς την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας, προς τον Περιφερειάρχη. Ωραία. Και σε επικείμενη έτσι τηλεδιάσκεψη που πιθανόν θα έχουμε τις επόμενες μέρες και με την περιφέρεια αλλά και με άλλα στελέχη της κεντρικής διοίκησης, mm-hmm, προκειμένου να έχουμε μία δέσμη προτάσεων οι οποίες πιστεύω θα βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την επόμενη μέρα που θα ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις μας. Μάλιστα. Τι προτάσεις λοιπόν ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους συναδέλφους σας από τα επιμελητήρια των υπόλοιπων ομών? Κοιτάξτε, κυρίως οι προτάσεις είναι σε δέσμη μέτρων οι οποίες έρχονται να βοηθήσουν και θα βοηθήσουν, εκτιμούμε, τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Αυτό το οποίο σίγουρα συζητήθηκε είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί, θα λέγαμε, η ρευστότητα μέσα από κεφάλαια κίνησης, mm-hmm, άτοκα κεφάλαια κίνησης που θα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλες οι επιχειρήσεις χωρίς περιορισμούς, χωρίς mm-hmm αστερίσκους και αποκλεισμούς. Όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ένα ενεργό αφημί και δραστηριοποιούνται στο σύνολο της χώρας και στη δικιά μας περιφέρεια, mm-hmm, να μπορούν να έχουν μια πρόσβαση σε ένα ποσοστό τουλάχιστον της τάξης του 10% mm-hmm του κύκλου εργασιών τους. Αυτά εδώ τα κεφάλαια θα πρέπει να είναι διαθέσιμα άμεσα, το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε την ημέρα που είναι να ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις να μπορούν με αυτά τα κεφάλαια να καλύψουν λειτουργικό στις δαπάνες, ναι, όπως αποπληρωμή μισθών, mm-hmm, δαπάνες ίδρυυσης, mm-hmm, φωτισμού, τηλεπικοινωνίας, αγορά πρώτων υλών κ.ο.κ. Αυτό νομίζω είναι ένα πολύ κεντρικό σημείο αυτής της πρότασης. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο θέλουμε να ενεργοποιηθεί ιδιαίτερα στην περιοχή μας, γιατί το είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια άσχετα που, ναι, καταργήθηκε, είναι η επιδότηση του μισθολογικού κόστους το 12% το περιβόητο. Mm-hmm. Νομίζω ότι και με την πρόσφατη απόφαση της Συμβουλής της Επικρατείας, mm-hmm, μια που έβγαλε άκυρη τότε την απόφαση του κυρίου Σταθάκη, mm-hmm, νομίζω ότι αυτό το ποσοστό του 12% πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά για την περιοχή μας και να δώσει πραγματικά μια ανάσα και μια βιωσιμότητα, θα λέγαμε, και σε επιχειρήσεις, αλλά θα ενισχύσει και την απασχόληση. Γιατί συνδέεται άμεσα με την απασχόληση στην περιοχή μας. Μάλιστα. Θεωρούμε επίσης ότι θα πρέπει να βγουν και κάποια προγράμματα μέσω του ΕΣΠΑ, μέσω των κοινοτικών προγραμμάτων, ναι, που θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της απασχόλησης με την, όπως εν μέρη γινόταν μέχρι σήμερα, όπου έδινε επιδότηση και για τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων, αλλά και για την πρόληψη νέου προσωπικού.
Άρα νομίζω είναι, θα λέγαμε, μία μίξη πραγμάτων όπου έχει σχέση με τη ρευστότητα μέσω πιθανών των τραπεζών, αναμόχλευση κοινοτικών προγραμμάτων, ΕΣΠΑ και φυσικά της ενεργοποίησης της επιδότησης του μεσολογικού κόστους. Μάλιστα. Αυτά πλέον των άλλων τα οποία ζητούμε φυσικά, αυτή νομίζω θα είναι ο κεντρικός άξονας των ζητημάτων που έχουμε συζητήσει. Ναι. Είχατε στείλει βεβαίως και προσφάτως και μία σχετική επιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς. Τι έγινε με εκείνη την επιστολή, κύριε Πρόεδρε? Είχαμε έτσι κάποια απάντηση, κάποια κρούση? Όσον αφορά το 12% εννοείται. Ναι. Κοιτάξτε, όσον αφορά το 12% νομίζω ότι καταρχήν οι εξελίξεις σίγουρα μας πρόλαβαν. Ναι. Με την έννοια ότι είχαμε στείλει ήδη κάποια επιστολή πριν τα Χριστούγεννα. Στείλαμε πρόσφατα την επιστολή που κοινοποιούσαμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι εύλογο αυτή την περίοδο σίγουρα τουλάχιστον τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών Ανάπτυξης και Εργασίας σίγουρα να έχουν ένα άλλο φόρτο αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που τρέχουν. Έχουμε όμως τις σχετικές επαφές. Mm-hmm. Είναι το θέμα το οποίο θα το ξαναπαναφέρουμε σε αυτές τις συζητήσεις, γιατί δεν είναι μόνο να έρθει το μέτρο του 12%, είναι και να πληρωθούν οι επιχειρήσεις, οι οποίες για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι από το 2010 έχουν να πληρωθούν. Ναι, έχετε δίκιο. Άρα δεν θα μείνουμε μόνο σε μια επιστολή. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε συζητήσεις και με άλλους φορείς, αλλά και με νομικούς, οι οποίοι μας ερμηνεύουν ουσιαστικά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και ποιες θα πρέπει να είναι οι κινήσεις των Υπουργείων και της κυβέρνησης, έτσι ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι άμεσα να πάμε σε μια τελική, πιστεύω, λύση αυτού του προβλήματος. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, μία τελευταία ερώτηση. Παλαιότερα βεβαίως συζητούσαμε έτσι και για νέες επενδύσεις στην περιοχή μας ευρύτερα. Κυνηγούσαμε λιγάκι και το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών. Τώρα στην παρούσα φάση μπορούμε να το συζητάμε αυτό? Κοιτάξτε, εγώ τουλάχιστον ποτέ δεν πρόκειται να αποκλείσουμε τη συζήτηση για επενδύσεις. Ναι. Γιατί ουσιαστικά είναι, θα λέγαμε, το φως στο τούνελ. Όσο θα υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον, όσο θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε και ιδιωτικές αλλά και δημόσιες επενδύσεις, mm-hmm. Αυτό νομίζω θα είναι το μήνυμα, το ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε για την επανεκκίνηση και να βγούμε από αυτή την κρίση. Άρα οι επενδύσεις είναι θεμητές. Mm-hmm. Εκτιμώ ότι αυτή η κρίση θα μας βοηθήσει να πάρουμε και κάποιες αποφάσεις που θα πατάξουν και τα γραφειοκρατία, αλλά και πλέον να φτάσουμε και σε μια ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ναι, όπου πλέον να προστεύσουμε κάποιες διαδικασίες και να μην έχουμε χρονοβόρες διαδικασίες που καθυστερούν τα επενδυτικά μας σχέδια για κάποια χρόνια. Mm-hmm. Άρα είναι ένα καλό στοιχείο το οποίο πρέπει να το αξιολογήσουμε. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι σίγουρα εξαιτίας αυτής της κρίσης θα δούμε να πέφτουν, θα λέγαμε, και οι αξίες και οι τιμές κάποιων πραγμάτων. Ναι. Αυτό θα πρέπει επίσης να το αξιολογήσουμε και από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε ένα επενδυτικό κλίμα στην περιοχή μας. Mm-hmm. Είναι θετικό ότι τουλάχιστον στην περιοχή της Καβάλας και της Θάσου, αλλά και γενικότερα στην περιφέρειά μας, νομίζω ότι τα κρούσματα είναι ελεγχόμενα. Ναι. Ειδικά στην Καβάλα και Θάσου είναι σχεδόν μηδενικά, θα έλεγα. Ναι, ναι. Αυτό πρέπει να το παρουσιάσουμε προς τα έξω για ένα κομμάτι της προβολής, κυρίως από τον τουρισμό. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι την επόμενη μέρα ένα στοιχείο προβολής της περιοχής μας για προσέλκυση επενδύσεων, νομίζω ότι στοχευμένα θα πρέπει να το ενεργοποιήσουμε και να το θέσουμε σε εφαρμογή. Τώρα όλες αυτές οι παραλήψεις για τις οποίες συζητούσαμε τις προηγούμενες ημέρες από πλευράς της κυβέρνησης και την ένταξη των επιχειρήσεων, υπήρξε κάποια εξέλιξη, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά τα κριτήρια με τα οποία υπάρχουν όλα αυτά τα οικονομική στήριξη της κυβέρνησης? Έχει αλλάξει κάτι? Κοιτάξτε, ένα σημαντικό κομμάτι νομίζω διορθώνεται, όπως για παράδειγμα ότι και τα υποκαταστήματα πλέον μπορούν να μπουν στις δραστηριότητες οι οποίες θα τύχουν αυτών των μέτρων ελάφρυνσης, καθώς επίσης ότι υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του ΚΑΔ δραστηριότητας εφόσον προκύπτει ότι από τον δευτερεύοντα ΚΑΔ, για παράδειγμα, ήταν το μεγαλύτερο φορολογικό εισόδημα.
Από εκεί και πέρα έχει συζητηθεί ότι μάλλον αυτό και για τους 5 εργαζόμενους που θα μπορούν να το δικαιούνται ίσως και οι εταίροι των νομικών προσώπων, υπάρχει μια πρώτη ένδειξη ότι μάλλον θα διορθωθεί αυτό το θέμα. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε μόνο όσον αφορά τον, την επιστρεπτέα προκαταβολή, αυτό που ζητήσαμε, ότι να μπορούν και οι αυτοαπασχολούμενοι, αυτοί που δεν απασχολούν ένα άτομο, έστω και έναν εργαζόμενο, να μπορούν και αυτές οι επιχειρήσεις να ενταχθούν στην επιστρεπτέα προκαταβολή. Βλέπουμε ότι συνεχώς βομβαρδιζόμαστε με καινούργιες, θα λέγαμε, διορθώσεις ή και νέα μέτρα τα οποία εξαγγείλονται. Αλλά σας λέω ότι αυτά τα μέτρα πλέον και στη συζήτηση που είχαμε σαν επιμελητήρια είναι πλέον μέτρα ανακούφισης. Είναι κάποια πρώτα μέτρα, σωστά παρθήκανε για να κρατήσουν και την συνοχή στην κοινωνία. Αλλά νομίζω ότι πλησιάζει η ώρα της επόμενης μέρας και εκεί τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Το να πάρουμε την απόφαση να κλείσουμε είναι εύκολο. Το να πάρει την απόφαση μια επιχείρηση να ανοίξει, την επόμενη μέρα να ξέρετε ότι θα είναι πολύ δύσκολο. Αρκετές επιχειρήσεις θα δυσκολευτούν, ειδικά αν δεν υπάρχει οικονομική στήριξη και θα λέγαμε διάφορα μέτρα που θα βοηθήσουν την επιχείρηση να ξεκινήσει. Και αυτό ακριβώς έχουμε βάλει πλέον στην ατζέντα μας, πρώτη προτεραιότητα, για να μπορέσουμε πραγματικά το στίχημα της επανεκκίνησης να πετύχει. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την κουβέντα που είχαμε και όσα μας είπατε ενδιαφέροντα. Ελπίζουμε να έχουμε θετικές εξελίξεις όσο περνούν οι μέρες. Εδώ είμαστε, τα παρακολουθούμε συνέχεια και να ευχηθούμε ένα καλό Πάσχα, δύναμη και υγεία σε όλους. Έτσι, να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με το τελευταίο μέρος της εκπομπής Αναλυτής. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ στην εκπομπή Αναλυτής. Και αφού συζητούσαμε προηγούμενα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Καβάλας για την τηλεδιάσκεψη που είχε και με τους συναδέλφους του στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη, έτσι ώστε να ληφθεί μια κοινή απόφαση, μια κοινή συνισταμένη όσον αφορά την στήριξη των επιχειρήσεων που το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη στην παρούσα φάση, στις ημέρες του κορονοϊού που βιώνουμε και δυστυχώς. Τα αποτελέσματα αυτού θα φανούν και τους επόμενους μήνες για τις επιχειρήσεις. Τώρα, από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση έλαβε έτσι μια απόφαση, θα έλεγα, αρκετά γενναία, ιδιαίτερα τώρα, να δώσει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στους Δήμους, στις δημοτικές επιχειρήσεις ανά τη χώρα, για την στήριξη αυτών. Και ανοίγει επίσης 40.000 νέες θέσεις εργασίας. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Έργα και δράση συνολικού ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και δημιουργία 40.000 νέων θέσεων εργασίας στους Δήμους, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος μέσω του προγράμματος, το οποίο φέρει τη συμβολική ονομασία Αντώνης Τρίτσης. Είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων, δράσεων και παρεμβάσεων της αυτοδιοίκησης. Είναι ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Προέρχονται από το Μνημόνιο Συνεργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών με το Ταμείο Παρακαταθητικών και Δανείων, το οποίο επίσης συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για αυτό το πρόγραμμα. Και είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο, κύριε Χασαπόπουλε, καταρχήν θα ενταχθούν και οι δράσεις και οι παρεμβάσεις που κάνουν οι Δήμοι ενάντια στην διάδοση του κορονοϊού για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία του κορονοϊού. Δηλαδή, αλλά να σας ρωτήσω πέρα κάτι συγκεκριμένο. Το βοήθεια παρακαλώ στο σπίτι που αντιμετώπιζε πριν από λίγο καιρό προβλήματα χρηματοδότησης θα μπει μέσα. Οι άνθρωποι αυτοί θα πληρώνονται. Το βοήθεια στο σπίτι, κύριε Χασαπόπουλο, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα χρηματοδότησης. Το Υπουργείο Εσωτερικών δίνει εγκαίρως όλα τα χρήματα για το σκοπό αυτό μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Και έχω ζητήσει από την Κεντρική Ένωση Δήμων να παρέμβει και οι Δήμοι να πληρώνουν πολύ γρήγορα τους εργαζόμενους σε αυτό το πρόγραμμα. Τα χρήματα του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι είναι απολύτως διασφαλισμένα και σε 5-10 μέρες περίπου γίνεται προκήρυξη από το ΑΣΕΠ για τον διαγωνισμό 3.000 μονίμων θέσεων, ώστε οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στο βοήθεια στο σπίτι να είναι εργαζόμενοι με μόνιμη σχέση με τους Δήμους. Άρα αυτό είναι απολύτως διασφαλισμένο. Ωστόσο, δηλαδή, με συγχωρείτε, αυτοί οι άνθρωποι στο βοήθεια στο σπίτι το 2021 θα είναι μόνιμοι?
θα είναι μόνιμοι αυτοί που θα προσληφθούν μέσα από το διαγωνισμό. Αυτό λέω. Αυτό λέω. 3.000. Δεν ξέρω πόσοι είναι σε όλη την Ελλάδα. Άρα ανοίγουν θέσεις, ανοίγουν και νέες θέσεις εργασίας. Από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι, αλλά οι νέες θέσεις εργασίας, κυρία Βουλγαρή, στις οποίες αναφέρεστε και για τις οποίες μιλήσαμε χθες, είναι πολύ, πολύ περισσότερες. Αφορούν την εκτέλεση και μόνο των έργων ύψους 2,5 δις, όπου υπολογίζουμε ότι θα εργαστούν αυτά τα 3,5 χρόνια 40.000 άνθρωποι. Πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική συμβολή στην επανεκκίνηση της οικονομίας. Γιατί ας μην γελιόμαστε. Άρα την επόμενη μέρα από τη λήξη. Ανοίγουν, ας πούμε, στην καθαριότητα, σε κέντρα υγείας. Περιμένετε. Πρόκειται για θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Μιλάμε για θέσεις εργασίας για την εκτέλεση των έργων. Mm-hmm. Από τους ανθρώπους που θα εργαστούν στην κατασκευή αυτών των έργων. Πρόκειται για εκατοντάδες έργα σε ολόκληρη τη χώρα, τα οποία αφορούν τα δίκτυα ίδρυσης, τα δίκτυα αποχέτευσης, τα σχολεία, τους αθλητικούς χώρους, τις κοινωνικές και πολιτικές υποδομές, την ψηφιακή σύγκληση. Το στόχο μας να μετασχηματίσουμε τις πόλεις μας σε έξυπνες πόλεις που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες. Είναι ένα πολύ μεγάλο πακέτο με αναπτυξιακό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το οποίο θα γίνει μαζί με τους Δήμους και άρα, μαζί έτσι, με τις περιφέρειες, λέτε, Δήμοι, με όρους απόλυτης διαφάνειας. Πρέπει να αρχίσουν να τρέχουν μελέτες τώρα οι Δήμοι. Τρέχουν, όχι θα αρχίσουν να τρέχουν, τρέχουν και επειδή αρκετοί Δήμοι, κύριε Χασαπόπουλε, δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Ένας βασικός άξονας του ίδιου του προγράμματος είναι η τεχνική βοήθεια στους Δήμους, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα και στους Δήμους που δεν έχουν καλά οργανωμένες τεχνικές υπηρεσίες να πραγματοποιήσουν σε συνεργασία με την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, την ΕΕΤΑ, τις μελέτες που πρέπει ώστε να προετοιμαστούν και να μετέχουν και εκείνοι σε αυτό το σπουδαίο πρόγραμμα έργων. Από την πλευρά του, κατά την παρουσίαση του προγράμματος, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας τόνισε πως οι έκτακτες πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες και η αβεβαιότητα που τις συνοδεύει επιβάλλουν άμεσες δραστικές και συνεκτικές λύσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Απαιτείται να διαμορφωθούν οι συνθήκες για να κερδίσουμε όλοι μαζί, κράτος, πολίτες και επιχειρήσεις, το κρίσιμο στοίχημα της στήριξης και επανεκκίνησης οικονομίας στην περίοδο μετά τον κορονοϊό. Μια τέτοια σημαντική, πολυδιάστατη πρωτοβουλία αναλαμβάνουμε σήμερα, με την συνυπογραφή, την προώθηση και την υλοποίηση του νέου προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την αυτοδιοίκηση, που φέρει το όνομα του αείμνηστου Δημάρχου Αθηναίων, Αντώνη Τρίτσι. Πρόγραμμα που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έργα υποδομής, παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας, δράσεις αλληλεγγύης προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, πρωτοβουλίες ψηφιακής σύγκλησης, περιβαλλοντικές πολιτικές. Βασικός στόχος είναι να αναδειχθούν οι Δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας ως πυλώνες αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής, ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης, επανεκκίνησης οικονομίας και επίτευξης βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες, όπου δεν υπάρχουν πλέον κομματικές αντιπαραθέσεις και δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές, αλλά όλοι μαζί δίνουμε μία μάχη ενωμένη για να πάμε τον τόπο μας μπροστά και να συνεχίσουμε να είμαστε περήφανοι για το ότι η Ελλάδα μας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή καταφέρνει και στέκεται όρθια και δείχνει ότι με την ευθύνη και την αλήθεια μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ακόμα και τις πιο μεγάλες συμφορές. Όλα θα πάνε καλά. Και σε λίγους μήνες η οικονομία μας θα πάρει μπρος και θα γίνει σύντομα ακόμα καλύτερη από ό,τι ήταν πριν. Και από τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι, που πρόκειται να δοθούν στους Δήμους, να περάσουμε τώρα στους άπορους, όπου πραγματοποιήθηκε η διανομή τροφίμων, διανεμήθηκαν δηλαδή τρόφιμα σε 1014 άτομα από όρους συνανθρώπους μας, μέλη του ΤΕΒΑ. Είναι το Ταμείο της Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. Λεπτομέρειες θα μας δώσει για το θέμα αυτό ο κύριος Γιώργος Μιχαηλίδης, είναι εντεταλμένος σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαηλίδη. Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας. Σήμερα έγινε η διανομή των προϊόντων στους μισούς δικαιούχους από την πόλη της Καβάλας. Όπως είπατε, η διανομή αφορά πάνω από 1.000 οικογένειες, κοντά 1.100 οικογένειες σε ολόκληρο το Δήμο.
Ολόκληρος ο Δήμος αυτή τη στιγμή, κύριε Μιχαηλίδη, έχει 1014 απόρους ανθρώπους, συνανθρώπους μας. Είναι οικογένειες οι οποίες πληρούν τα κριτήρια για να εντοχθούν στο πρόγραμμα. Μάλιστα. Είναι ένα πρόγραμμα για την καταπολέμηση της ακραίας φτώχειας. Mm-hmm. Οπότε, λοιπόν, σήμερα θέλετε να μας πείτε, είπατε σε μισούς, στο μισό ρυθμό των ανθρώπων αυτών έχετε διανέμει μέχρι στιγμή στα τρόφιμα, ναι. Σωστά. Ωραία. Σήμερα έγινε η διανομή στους μισούς κατοίκους της πόλης Καβάλας. Ναι. Αύριο θα γίνει η διανομή στους υπόλοιπους μισούς κατοίκους της Καβάλας, που αντιστοιχούν συνολικά σε 800 οικογένειες. Mm-hmm. Και την Τετάρτη θα γίνει διανομή στις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου και θα γίνουν κάποιες διανομές στο κέντρο για αυτούς που δεν καταφέραμε να βρούμε σήμερα. Μάλιστα. Γι' αυτό θα ήθελα, αν μπορώ, με συγχωρείτε, να απευθύνω και πάλι ένα κάλεσμα στους δημότες, στους δικαιούχους να μας βοηθήσουν και πώς μπορούν να μας βοηθήσουν, έχοντας στο νου τους 9 το πρωί με 4 το απόγευμα στο κινητό που έχουν δηλώσει στο πρόγραμμα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε μαζί τους και μας βοηθούν ώστε οι διανομές να γίνονται στην ώρα τους και να μην έχουμε επιστροφές. Μάλιστα. Τώρα, επειδή έχουμε και Πάσχα, διανύουμε μεγάλη εβδομάδα, φαντάζομαι ότι τα τρόφιμα αυτά τα οποία παρέχεται στους ανθρώπους αυτούς είναι και λίγο διαφορετικά λόγω της εβδομάδας, ίσως λίγο παραπάνω, λίγο αυξημένα. Κοιτάξτε, οι ποσότητες προβλέπονται επακριβώς από το πρόγραμμα. Δεν μπορούμε να τις παραβούμε. Υπάρχουν 8 προϊόντα, ενώ λάδι, φασόλια, φακές, αλεύρι, γάλα μακρά διαρκείας και κάποια ακόμα. Έρχεται και η Κυριακή του Πάσχα. Οι άνθρωποι αυτοί πώς θα κάνουν? Έχει και λίγο κρέας. Περιλαμβάνει και κρέας και μια ποσότητα κρέατος η διανομή. Ναι. Και ανάλογα, ξέρετε, οι δικαιούχοι δεν παίρνουν όλη την ίδια ποσότητα, ανάλογα με κριτήρια που πάλι ορίζει σαφέστατα το πρόγραμμα. Υπάρχουν κάποιοι που παραλαμβάνουν 2 σακούλες και κάποιοι που παραλαμβάνουν μέχρι και 6 με 8. Από δηλαδή, πού εξαρτάται και αυτό, κύριε Μιχαηλίδη, από τα μέλη της οικογένειας, με τι κριτήρια γίνεται αυτός ο διαχωρισμός? Να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να σου πω ακριβώς. Πάντως είναι ισοδηματικά κριτήρια. Είναι κριτήρια που αφορούν τα μέλη της οικογένειας και το καθεξής. Ναι. Δηλαδή είναι κριτήρια που αφορούν τις ανάγκες και το εισόδημά τους. Δηλαδή θα σου πω ότι σήμερα, ας πούμε, δώστε μας ένα παράδειγμα για να καταλάβει και ο κόσμος που μας βλέπει. Ναι. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας ενημερώσω ακριβώς για τα ακριβή ποσά που πρέπει να. Όχι, για ένα παράδειγμα θα θέλαμε, για να καταλάβουμε και τον διαχωρισμό. Σήμερα είδα. Ναι. Μέχρι και διανομή που περιλάμβανε 8 λάδια, να στο πω απλά. Δηλαδή, κάποιος παρέλαβε τρόφιμα που σακούλες που ζύγιζαν πάνω από 20 κιλά. Μάλιστα. Κάποιοι άλλοι παραλάβανε σακούλες που ζύγιζαν, να στο πω, πάνω κάτω 5 κιλά. Και κάποιοι παραλάβανε σακούλες πάνω από 20 κιλά. Μάλιστα. Δηλαδή, υπάρχει διαφορά. Ναι, κατά μέσο όρο, ο καθένας παραλαμβάνει 3 σακούλες. Τρόφιμα. Αυτή η διανομή των τροφίμων κάθε πότε πραγματοποιείται, κύριε Μιχαηλίδη? Από πραγματοποιείται το ταμείο? Όχι, πραγματοποιείται σε διάφορες χρονικές στιγμές μέσα στο έτος και πάλι ορίζονται, σαφώς δεν μπορούμε, δηλαδή δεν ορίζουμε εμείς πότε θα κάνουμε, αν το θέλετε, τη διανομή. Προβλεπόταν μια διανομή τώρα, θα μπορούσαμε, αν το θέλετε, λόγω των έκτακτων μέτρων, θα μπορούσαμε εντός εισαγωγικών, δεν θα μπορούσαμε να την πραγματοποιήσουμε, αν το θέλετε, αν δεν υπήρχε τόσο μεγάλη στήριξη από τους εμπλεκόμενους στο έργο, στην υλοποίηση του έργου και από δημοτικούς υπαλλήλους και από μια πολύ μεγάλη μερίδα εθελοντών. Δηλαδή σήμερα κινητοποιήθηκαν 20 αυτοκίνητα, τα οποία επέβαιναν υπάλληλοι του Δήμου και εθελοντές. Κινητοποιήθηκαν πάρα πολλά άτομα για να γίνει αυτή η διανομή. Τώρα, όσον αφορά, κύριε Μιχαηλίδη, αυτά τα τρόφιμα, βεβαίως αντιλαμβανόμαστε, όπως είπατε και εσείς, ότι υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια, συγκεκριμένος αριθμός τροφίμων. Από πλευράς των λοιπόν αρχών, δηλαδή από τη Δημοτική Αρχή, από άλλους ενδεχόμενα φορείς, υπάρχει αυτό το κάτι παραπάνω για τις ημέρες του Πάσχα? Αυτό, κοιτάξτε, αυτό συνέβη την Πέμπτη με τη διανομή που έκανε το κοινωνικό κατοπολείο. Ναι.
Εκεί πέρα υπήρξε μια διανομή στους δικαιούχους του κοινωνικού παντοπολίου. Οπότε αυτό είναι το κάτι παραπάνω, φαντάζομαι, mm-hmm. που εννοείται. Μάλιστα. Ωραία. Εκεί υπήρξαν δωρεές, μοιράστηκαν αρκετές ποσότητες από ό,τι φάνηκε κιόλας από τα δημοσιεύματα και από τους συναδέλφους που πήγαν και τρέξαν τη διανομή. Mm-hmm. Ελπίζουμε κι εμείς ότι με τον τρόπο αυτό βοηθάμε λίγο να ελαφρύνουμε την κατάσταση. Ωραία. Για τους συνδημότες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα αυτές τις μέρες. Τώρα κάποιος συνδημότης μας αυτή τη στιγμή που μας ακούει και θέλει να συνδράμει προς την προσπάθεια αυτή, στο έργο το οποίο τελείται, πώς μπορεί να το κάνει αυτό? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ευτυχώς είμαστε πλήρεις. Ναι. Δηλαδή υπήρξε τόσο προθυμία και τόσο καλή κινητοποίηση που θεωρώ ότι είμαστε πλήρεις. Και το λέω αυτό γιατί, όπως καταλαβαίνετε, προκειμένου να υπάρχει ο φοβερός έλεγχος που υπάρχει σε αυτά τα προγράμματα, δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη τυπικότητα, τα μάτια φωτώνονται από ένα σημείο, την αποθήκη του Δήμου στο Κοτσάλου, και φωτώνονται ένα-ένα. Δηλαδή, και να υπήρχαν περισσότεροι εθελοντές, αν το θέλατε, δεν θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν, θα περίμεναν συνουρά για να φωτώσουν. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι τη βοήθεια από τους δικαιούχους. Οι δικαιούχοι να έχουν το νου τους, το τηλέφωνό τους, μας βοηθούν φοβερά με αυτόν τον τρόπο. Σωστά. Τώρα, κύριε Μιχαηλίδη, έτσι μία ερώτηση τελευταία, ίσως και κρίσιμη. Ενδεχόμενα να υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση, που χρειάζονται φαγητό, που έχουν την ανάγκη μας και δεν το γνωστοποιούν. Ίσως επειδή οι άνθρωποι μπορεί να ντρέπονται και από την άλλη. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο να βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση. Η αλήθεια είναι προφανώς ότι κάποιος που ο οποίος δεν επιθυμεί να το γνωστοποιήσει, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά για να το βοηθήσουμε. Παρ' όλα αυτά, από την αρχή, με το που ξεκίνησαν τα περιοριστικά μέτρα και με το που ξεκίνησε αυτή η κρίση με τον κορονοϊό, εμείς είπαμε, βάλαμε μια τηλεφωνική γραμμή και είπαμε ότι όποιος χρειάζεται βοήθεια, ας τηλεφωνήσει στο 2513-500.000, να ζητήσει, να πει ότι χρειάζομαι κάποια εξυπηρέτηση, κάποια βοήθεια και να μας το αναφέρει. Ωραία. Από εκεί και πέρα, οι υπάλληλοι των κοινωνικών δομών που εξυπηρετούν αυτά τα αιτήματα, φαντάζομαι ότι κινητοποιούν διάφορους οργανισμούς και θεσμούς που κατά εξοχήν αναλάμβανε να στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους και βρίσκουν λύση. Επομένως, αυτοί ας απευθυνθούν στο τηλεφωνικό κέντρο και να ζητήσουν να μιλήσουν με άτομα που φροντίζουν, είναι τα άτομα από βοήθεια στο σπίτι και άτομα από τις κοινωνικές δομές του Δήμου. Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Μιχαηλίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να συνεχίσετε το έργο σας όσο μπορείτε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Όντως είναι βεβαίως πάρα πολύ σημαντικό να συντίζονται οι άνθρωποι και πόσο μάλλον αυτές τις ημέρες που τα έχουμε σε λίγο το Πάσχα και κάθε σπίτι, κάθε οικογένεια πρέπει να έχει στο τραπέζι έστω και κάποια στοιχειώδη τρόφιμα για να βιώσει αυτές τις μέρες. Το Πάσχα αυτό βέβαια θα είναι διαφορετικό για όλους μας, για κάποιες οικογένειες όπως είναι αυτές οι άπορες οικογένειες, δεν αλλάζουν και πάρα πολλά πράγματα όπως αντιλαμβάνεστε. Αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας είναι να τηρήσουμε όλα τα μέτρα προστασίας, τα λέμε και τα ξαναλέμε και τα ξαναλέει και ο Υπουργός και τα ξαναλένε και όλοι οι αρμόδιοι, αλλά νομίζω ότι πολλές φορές ίσως δεν ακούμε. Και κάναμε ολόκληρη κουβέντα και στην αρχή της εκπομπής όσον αφορά τον οικισμό των Ρωμά Δροσερό στην Ξάνθη, αλλά και αντίστοιχα στο Δήμο του Νέστο εκεί στο Χρυσοχώρι, ότι θα πρέπει να τους ενημερώσουν οι αρμόδιοι, να καταλάβουν τι είναι αυτός ο κορονοϊός, γιατί θα πρέπει να τηρούμε τα μέτρα προστασίας, γιατί θα πρέπει να μείνουμε στο σπίτι. Όλα αυτά τα λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους, όμως τι κάνουμε και εμείς από την άλλη? Για του λόγου του αληθές, λοιπόν, όταν βελτιώθηκε έτσι λίγο ο καιρός, είδαμε και στην Καβάλα, υπάρχει και ένα σχετικό ρεπορτάζ που δείξαμε χθες μέσα από τα δελτία ειδήσεων, δεν ξέρω αν μπορούμε να το δούμε σε λίγο,
Βελτιώθηκε λοιπόν ο καιρός και οι άνθρωποι βεβαίως εκμεταλλευόμενοι τον καλό καιρό βγήκαν έξω να κάνουν την καθιερωμένη τους βόλτα, τον περιπατό τους, λαμβάνοντας βεβαίως και τα απαραίτητα μέτρα. Άλλοι δεν τα λαμβάνουν αυτά τα μέτρα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε αυτό το βίντεο ή να το δούμε στην συνέχεια πριν διακόψουμε για διαφημίσεις. Λοιπόν, μπορούμε να το δούμε το βίντεο πριν να κλείσουμε αυτό. Λοιπόν, είναι ένα βίντεο, λοιπόν, κάναμε μία βόλτα, εμείς στην Καβάλα, το παίξαμε χθες από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού και έχει ενδιαφέρον έτσι να το δούμε και με... Ωραία, ωραία. Λοιπόν, εγώ με αυτό το βίντεο που θα δούμε, κυρίες και κύριοι, θα σας αφήσω σε αυτό το σημείο. Ακολουθεί το απογευματινό δελτίο ειδήσεων και στις 8 το βράδυ το ένα live όπου θα βρίσκεται κοντά σας ο συνάδελφος ο Σπύρος Λάτσας με όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Καλό σας απόγευμα. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, την Κυριακή οι καβαλιώτες βγήκαν στην παραλιακή ζώνη της πόλης για να απολαύσουν τη βόλτα τους. Τηρώντας όλα τα μέτρα απόστασης και βεβαίως στέλνοντας μήνυμα στο Υπουργείο, συνετίζονται στα μέτρα προστασίας που εξήγηλε η κυβέρνηση και βεβαίως και στα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν τις ημέρες του Πάσχα. Είστε έξω. Έξω. Στείλατε μήνυμα. Όχι, έχουμε χαρτί. Α, έχετε χαρτί. Βεβαίως. Ωραία. Μήνυμα στείλαμε, βγήκαμε για περπάτημα. Κάνετε το περπάτημα. Και τώρα λίγο ξεκουραζόμαστε να πάμε σπίτι. Και καλά κάνατε. Βοηθάει και ο καιρός. Ναι. Γάντια και μάσκες και τέτοια. Μας είπε ο Τσιόρδας όχι. Αν και εγώ τα έχω μαζί μου. Αλλά μας είπε ο κύριος Τσιόρδας να μην φοράμε. Εγώ έχω αυτό. Έτσι. Τι έχετε? Συνέχεια σκουπίζουμε με αυτό εδώ. Δεν πλησιάζω κανένα να πω, προσχωράω μόνος μου. Αποστάσεις κρατάτε, εδώ είστε παρέα όλοι. Τώρα βρεθήκαμε, απόσταση έχουμε. Εμείς μακριά. Είμαστε πακέτο. Περιμένουμε και τον τέταρτο της παρέας, τον κύριο Λαμπαδίτη τώρα, για να κάνουμε το... Στον δρόμο. Μάλιστα. Εντάξει. Εσείς κυρία. Τι να πω εγώ. Να μας πείτε και εσείς δύο λόγια, στείλατε μηνύματα. Στείλα βεβαίως. Ωραία. Και πόση ώρα είστε έξω ή πρέπει να είστε έξω, ξέρετε? Μετά στο σπίτι πώς περνάει η ώρα, τι κάνετε? Καθόμαστε. Εγώ να σου πω τι κάνω. Μαλώνω με τη γυναίκα μου εγώ. Ή θα με πετάξω από τον μπαλκόνι ή θα την πετάξω. Τώρα στα γεράματα. Ναι, αλλά και αυτό πρέπει να το αποφεύγουμε, όχι, έτσι λέει. Τρόπος του λόγου είναι καλαμπούρκα, αλλά όσο, επειδή είμαστε πολύ επαγγελματίες, ήμασταν και είμαστε ακόμα, βοηθάμε τα παιδιά μας, τώρα που κλειστήκαμε στο σπίτι, ναι, είναι Γολγοθάς. Αλλά κάνουμε διάφορες δουλειές. Δώσατε το μηνυματάκι σας, το στείλατε. Οι λαθρομετανάστες δεν δίνουν μήνυμα, δεν σας έχουν ενημερώσει. Από πού είστε εσείς? Από τη Συρία. Από τη Συρία είστε. Σύριο. Μάλιστα. Έχετε και ταυτότητα? Όχι, δεν έχουμε ταυτότητα. Μόνο διαβατήριο. Μα, τον κορονοϊό το φοβάστε? Όχι. Όχι, έτσι. Όχι. Ούτε γάντια, ούτε μάσκα, τίποτα. Εσείς δεν ακούτε ειδήσεις. Τώρα μιλήσουμε σοβαρά. Ναι. Δεν ακούτε που λέει ότι αυτοί που δεν είναι άρρωστοι δεν πρέπει να φοράνε γάντια και μάσκα? Εγώ δεν είμαι άρρωστος, άρα δεν μπορώ να φοράω. Μάλιστα. Καταλάβει. Και κάνετε την Κυριακάτικη βόλτα, ε? Ναι, είπαμε να ξεσκάσουμε λίγο. Στείλατε μήνυμα? Όχι, γραπτό έχω. Έχετε γραπτό μήνυμα? Μάλιστα. Πόση ώρα είστε έξω? Τώρα έχει μία ώρα. Στο σπίτι όταν είστε τι κάνετε? Δουλεύω στο σπιτιό, τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν σας σταμάτησε κάποιος από την αστυνομία, από τις αρχές? Όχι, κατεβαίνω εδώ στα 18 μέρα και ανεβοκατεβαίνω έτσι. Βγήκατε βόλτα? Ναι, για περπάτημα λίγο πρέπει. Ναι. Την καρδιά μου λίγο πρόβλημα. Καλά και... κάνετε. Βοηθάει ο καιρός που να κάνετε. Ναι, ναι. Στείλατε μήνυμα για να βγείτε? Όχι, έχω την κάρτα μαζί μου. Έχω γράψει εδώ την περπάτη. Ταυτότητα. Ναι. Και ταυτότητα. Και ταυτότητα. Ωραία. Για περπάτημα. Ναι. Έχω για τη μάσκα, αν χρειαστεί. Σας σταμάτησε κάποιος? Όχι. Ναι. Εδώ περπατώ, εδώ είναι το σπίτι μου. Βγήκα, πέταξα τα σκουπίδια και είπα να περπατήσω λίγο. Έχετε στείλει το μήνυμα που πρέπει? Βεβαίως, ναι. Μετακίνηση 6. Πόση ώρα είστε έξω? 3/4 περίπου. Βοηθάει βέβαια και ο καιρός. Πάρα πολύ. Αλλά δεν βοηθάει όσον αφορά το θέμα του κορονοϊού, γιατί ξεχυνόμαστε όλοι έξω, ναι, δυστυχώς. Δεν βλέπουμε πάντως συνωστισμό. Όχι, είναι ούτε στην παραλία έχει. Ο καθένας μεμονωμένα κινείται, σε καλές αποστάσεις. Δεν νιώθετε νομίζω κάποιο φόβο? Όχι, όχι, όχι. Γάντια, αντισηπτικά και τέτοια δεν... Δεν υπάρχει λόγος όταν είμαστε έξω ή όταν δεν ερχόμαστε σε επαφή με κάποιον που είναι ασθενής. Πόση ώρα είστε έξω?
από τις 10:42 που στείλαμε το μήνυμα να βάλουμε τα παπούτσια και το ένα και το άλλο. Οπότε από τις 11 η ώρα που ξεκινήσαμε από την Καλαμίτσα. Ωραία. Δεν έχει πάντως πολύ κόσμο, οπότε μπορείτε άνετα, δεν φοβάστε. Να κάνετε τη βόλτα. Τι να σας πω, εντάξει. Μάσκα τώρα έχετε αντισηπτικά, γάντια. Στη δουλειά φοράω μάσκα και γάντια. Ναι. Τώρα στο περπάτημα, εντάξει. Έχουμε το φουλάρι, το χρησιμοποιούμε σαν μάσκα.